Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Μια ακόμα θετική εκπομπή. Μαζί με τον Πάνο, τον Πολίτη και με τον Νίκο. Στο Βολκάνο Καφέ Μπαρ, πάλι στο χωριό μας. Σταθερά εδώ στο μαγαζί. Σήμερα θα αναλύσουμε για τη Super League, τα ξένα πρωταθλήματα και την Basket League, όπως σας το είχαμε τάξει στο story στο Instagram. Λοιπόν, καλησπέρα, ποιος είπε και? Έχουμε να λύσουμε τα derby. Λοιπόν, έχουμε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, έχουμε ελληνικό ποδόσφαιρο, άρθρα μήτα γάμα εθνική. Ειδικοί αποτελέσματα. Ο Σωτήρης θα μας πει για Formula 1, MotoGP, ό,τι έχει μαζέψει, ό,τι πρόλαβε να μαζέψει. Έχουμε μαζέψει πολλά, Νίκο, για το MotoGP που ξεκινάει το Σαββατοκύριακο στο Κατάρ. Πάρα πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε λίγο για το μπάσκετ, όπως σας προείπαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Το μπάσκετ θα το δώσουμε μετά όμως, όπως... Μετά. Παιδιά, σιγά να πούμε στο κλίμα και στα αποτελέσματα της άρτης εθνικής. Να μας αναλύσει και ο Πάνος που ήταν μέσα στο γήπεδο το Σάββατο, λοιπόν. Ο Άρης ΑΕΚ, το 2-0. Πάνο, σε δίνω το λόγο. Λοιπόν, ας πάμε πρώτα στο μάτς Άρης ΑΕΚ 2-0. Εκεί που υπήρξε μια κυριαρχία του Άρεως, σε ένα μάτς το οποίο ήταν πολύ ανοιχτό και για τις δύο ομάδες. Η ΑΕΚ προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο, ο Άρης δεν της επέτρεψε. Ήταν πολύ ανώτερος στις περιστάσεις. Ένα γρήγορο γκολ που πέτυχε ο Βελέθ, το οποίο κακώς ακυρώθηκε, είναι η ίδια φάση με τον γκολ του Βαρέλα πέρυσι στο μάτς με την ΑΕΚ. Έπρεπε να μετρήσει κατά την άποψή μου. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, παιδιά. Ήταν ακριβώς η ίδια φάση με τον Βαρέλα. Ήταν καθαρό γκολ, δεν ήταν offside. Να πω κι εγώ μια καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ήρθα. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Παιδιά, καλησπέρα στο Δημήτρη το Μιλωνά, το φιλαράκι εκεί από την Καβάλα. Καλησπέρα. Για θύμισέ μου, αδερφέ, ποιο μαγαζί είχες εκεί πέρα, ήταν, νομίζω είχα έρθει μια μέρα. Αν δεν θυμάμαι, εκεί πάνω στην. Καλησπέρα. Στην πολύ όμορφη Καβάλα. Πολύ ωραίες παραλίες Καβάλα, τώρα έχουμε το καλοκαίρι. Και τα Τρίκαλα έχουν καλές παραλίες επάνω. Ναι. Πες και να όχι. Λοιπόν, θα πούμε, ο Πάνος που ήταν μέσα πάνω, το αποτέλεσμα σας δικαιώνει την ομάδα. Το αποτέλεσμα δικαιώνει την ομάδα γενικά σαν προσπάθεια, αλλά σαν το σύνολο σκορ. Κουφίδη. Ναι. Σαν το σύνολο σκορ, πιστεύω ότι θα οδηγήσει να δείξει περισσότερα γκολ. Κατά την άποψή μου. Η διαιτησία δεν μου άρεσε, έγινε ό,τι να είναι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης πήρε μια σημαντική νίκη για την Ευρώπη. Έχει ξεφύγει από το Παναθηναϊκό, έχει σημαντική νίκη, πολύ σημαντική νίκη. Λίγο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πάρα πολύ σημαντική νίκη. Κρατάμε τους 3 βαθμούς όπως είπε και ο Παντελίδης. Και τα βλέμματα έχουν στραφεί ήδη στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι μέσα στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Πολύ δύσκολο. Είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι της χρονιάς για τον Άρη. Στο πιο κομβικό σημείο. Δεν θα το λέγαμε και πιο δύσκολο. Το πιο δύσκολο παιχνίδι ήταν εντάξει. Που πήρε το χείρι, που πήρε το χείρι μέσα στην Τούμπα και ήταν η πιο δύσκολη έδρα. Ήταν ο Πάο που πήρε το χείρι κατά την άποψή μου από τον Άρη. Όχι ο Άρης. Αντικειμενικά δεν ήταν το μάτς, αλλά είναι προσμαρισμένο ο Άρης. Όπως είχε το πρώτο. Τέλος πάντων, να πάμε λίγο στο πιο γύρο πιάτο. Πράγμα που σημαίνει ότι ο Άρης, αν καταφέρει και πάρει έστω ένα βαθμό από τον Ολυμπιακό, κλειδώνει κάπου την πέμπτη θέση. Και γιατί όχι την τέταρτη θέση. Αυτά λοιπόν για τον Άρη έχω να πω. Η ομάδα παιχνίδι με παιχνίδι γίνεται όλο και πιο καλή. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα στο πρωτάθλημα. Έχει τις περισσότερες ερηθίκες. Αυτό. Λοιπόν, τώρα να συνεχίσω λίγο την άποψή μου για το άλλο μάτς του πρωταθλήματος. Πάω Παναθηναϊκός πάω. Ναι, πάνω. Να μας πει λίγο την άποψή σου. Λοιπόν, λίγο θέλω την άποψη του Νίκου λίγο πρώτα αρχικά για αυτό το μάτς. Για το Παναθηναϊκός πάω. Ναι. Το σκορ αδικεί τον πάω. Έπαιξε καλύτερα, επίξε να βάλει εδώ ένα γρήγορο γκολ. Ναι. Δεν πρόλαβε να οργανωθεί ο Παναθηναϊκός. Αποσυντονίστηκε και έδειξε πόσο μέτρια ομάδα είναι και φέτος. Την έχει φέρει ο Αλαμπούζος σε μια κατάσταση, ξέρω εγώ, πάω να πηγαίνει εκεί πέρα και να παίρνει χαλαρά νίκες. 0-3, 0-2, 4-0, 3-0. Να
Να δώσω ένα... Δεν έδειξε τίποτα. Ο Μακέντα, να σου δώσω ένα στατιστικό για το Μακέντα ότι είναι άσπερος. Στο δεύτερο γύρο, μαζί με τον Μπουζούκη, είναι άσπερο. Εγώ το Μακέντα, τον περίμενα γιατί από τη Λοβάρα νομίζω έφυγε ελεύθερος και τραυματίας. Έτσι ως αποτυχημένος από ομάδα γάμα εθνικής. Ναι, αλλά όταν κάνοντας, όταν έχει κάνει ένα εξαιρετικό αλφα γύρο, περιμένεις δηλαδή από Μακέντα την ίδια στάση δηλαδή. Και ξαφνικά ένας Μακέντα ο οποίος είναι άσπερος και θα συνεχίσει άσπερος από ό,τι φαίνεται. Μέσα στο 19 δεν έχουμε πετύχει ούτε ένα γκολ. Ούτε ένα γκολ, στατιστικό. Στο δεύτερο γύρο. Μια νίκη με τον Αστέρα τρίπος μέσα στο άκρα. Που πάλι ούτε ο Μακέντα ούτε ο Μπουζούκη δεν έβαλε γκολ. Τίποτα. Εντάξει, άσπερο. Τώρα άμα περιμένει ο Παναθηναϊκός σε αυτή τη μεγάλη ομάδα να κάνει δουλειά ο Μπουζούκη και ο Μπουζούκη. Καλησπέρα στην Ευαγγελία. Γεια σου, Ευαγγελία. Γεια σου. Λοιπόν, εν συνεχεία. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσε, Νίκο. Ναι, πες λίγο. Εν συνεχεία έχω να κάνω και εγώ το δικό μου σχόλιο. Και για το μάτς του Άρη έχω να κάνω ένα σχόλιο. Ο Άρης μπήκε, έπαιξε την μπάλα που έπρεπε να παίξει απέναντι σε μια ΑΕΚ την οποία τη θεωρώ αποδεκατισμένη ψυχολογικά, διότι δεν έχει κανένα κίνητο αυτή τη στιγμή. Κάνει 4 το Καραϊσκάκι. Έχει χτυπήσει κόκκινο καμπανάκι. Λοιπόν, δίκαια ο Άρης κέρδισε μια αμφισβητούμενη φάση η οποία μοιάζει λίγο με τον γκολ του Βαρέλα στο Φάουλ Κάι. Άμα υπάρχει, κατά την άποψή μου, πρέπει να συμμετέχει στη φάση λίγο ο παίκτης. Δεν ξέρω, πρέπει να την βρίσκει πολύ ελάχιστα. Εγώ δεν νομίζω να την βρίσκει. Βάλα και πιστεύω είναι καθαρό το γκολ. Δεν την έχει βρει. Θα μπορούσε να το μετρήσει. Ο τερματοφύλακας είχε και χρόνο να αντιδράσει, έτσι. Δεν ήταν δίπλα του τερματοφύλακα. Θα μπορούσε να το μετρήσει. Απλά έτσι έχει μάθει και το σύστημα τη ΑΕΚ να παίρνουν τέτοια γκολ. Για μένα τώρα, εγώ αν ήμουν διαιτητής, βλέποντας και πώς παίζουν οι ομάδες πάντα. Γιατί όταν βλέπεις μια ομάδα να κάνει συνέχεια επιθέσεις και μια άλλη να κάθεται πίσω και να περιμένει τον γκολ, κάποτε θα έρθει τον γκολ. Ήταν θέμα χρόνου. Ήταν θέμα χρόνου να έρθει. Πήγα τα γκολ που έφαγε η ΑΕΚ. Πιστεύω ότι το σκορ θα ήταν εκεί στο 4-0. Άμα κυλούσαν όλα ομαλά. Τώρα εντάξει, για διαιτησία να πεις σε ένα μάτσο το οποίο το κερδίζει, να πεις για διαιτησία. Το τον Άρη πάλι. Σφαγή του Άρη. Ναι. Υπάρχει και μια περίπτωση πέναλτι καραμπινά τη. Αγκαλιάζει την μπάλα με το πέσιμο. Κατευθείαν. Με το που όταν κάνει τάκλι, χτυπάει το χέρι το πρώτο. Δεν είναι χέρι, γιατί είναι ακούσιο. Αλλά μετά γυρνάει και την πιάνει την μπάλα. Είναι πέναλτι και άμα βάλει και το πέναλτι, βάλει και τα δοκάρια, βάλει και το άλλο, το σκόρ πρέπει να είναι σίγουρα 4-0. Παραπάνω, ναι. Λίγο η ατυχία, λίγο. Να δώσουμε τα φιλιά μας στον Τάσο, Σίτα που λέει τα γεια σου, πες τα πάνω. Γεια σου, Τάσο. Γιανούλα, τι κάνεις. Γεια σου και στη Σιδηροπούλου εδώ. Όσον αφορά, παιδιά, τα σχόλιά μας για αυτό το match, ας πάμε λίγο να. Θέλω λίγο να μου πεις και τη δικιά σου άποψη για το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Το οποίο παρακολούθησε κιόλα. Ήταν ένα match το οποίο όλοι περιμέναμε ότι δεν πρόκειται να στραβώσει και να μην έρθει το διπλό. Ο Λουτσέσκου έστησε την ομάδα έτσι όπως τη στείλει, εκτός από το παιχνίδι με τον Άρη που τον έκλεισε ο Παντελίδης. Κατά τα άλλα, ο Λουτσέσκου στείλει την ομάδα σε κάθε ματς έτσι ώστε να πάρει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι 3 βαθμοί. Το ματς θα μπορούσε να είναι και 0-3 και 0-4. Έκανε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Ήταν δύο πολύ κλασικές ευκαιρίες. Και ειδικά εγώ μπορούσα να γράψω. Εντυπωσιάστηκα με τον Λέο Ζάμπα. Ζάμπα είναι ένας παίκτης ο οποίος τον έχει πάρει φέτος 5 εκατομμύρια, πέρσι, όχι φέτος. Ναι. Φέτος. Και είναι παίκτης εξελίξιμος, ο οποίος άμα δεν δοθεί πάνω από 20 εκατομμύρια, θα είναι πραγματικά κακό management από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Να δώσω ένα στατιστικό για τον ΠΑΟΚ. Μπορώ να δώσω ένα στατιστικό για τον ΠΑΟΚ τώρα που μιλάμε, που μας βλέπουν και φίλοι. Χρήστος, τέτοια σχόλια δεν θέλουμε στην εκπομπή μας. Την επόμενη φορά blog. Ποιος είναι ο Χρήστος? Χρήστος Ζήτα. Δεν πειράζει. Ποιος είναι δικός μου, τι σχόλιο έκανε? Μόνο ΠΑΟΚ, γαμώ τον Ρούλη και την Μπούλα. Αδερφέ, αντικειμενικά δεν πρέπει να τα κάνουμε. Μια φορά blog. Ο καθένας μπορεί να εκφράζεται. Έχει φύγει την επόμενη. Λοιπόν, ίσω λεπτό είναι δικό μου, μπορώ να σταματήσω εδώ. Αδερφέ, τέτοια σχόλια μπορεί να τα κάνει στο προσωπικό σου τοίχο. Εδώ πέρα εντάξει, είμαστε μια παρέα, έχουμε αριανούς, είμαστε και εμείς οι παοξίδες, δεν είναι τώρα αυτά πράγματα. Θέλω να δώσω ένα στατιστικό για τον ΠΑΟΚ. Τάσος Σίτας. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα χρόνος αίτητος, έχει να χάσει από τις 3 Μαρτίου 2018 μέσα στον Αστέρα Τρίπολης με το 3-2, εκπληκτικό ματς. Η αρμάδα του Λουτσέσκου δεν πρόκειται να χάσει από αυτές τις γελίες ομάδες της Αθήνας, οι οποίες προσπαθούν με κάθε μέσο
Το μέσο τους είναι βασικά οι διαιτητές. Το είδαμε και στο ΑΚ αυτό στο 1-1. Εντάξει, μπορεί τώρα λίγο να ξεφεύγω, λίγο, αλλά είναι γεγονότα. Αυτά είναι γεγονότα. Και δεν θα μετρήσουμε τα δύο μάτς που τα πήρε στα δικαστήρια η ΑΕΚ Ολυμπιακός. Και τελειώνω να ολοκληρώσω πάλι. Για να πούμε, γιατί τώρα αναφέραμε λίγο τη διαιτησία. Αν και δεν χρειάζεται η ομάδα που πάω τη διαιτησία για να κερδίσει, έχει παίχτες που μπορούν να κερδίσουν και τους διαιτητές. Να πούμε σε όλα τα μάτς ότι αδικήθηκε η ομάδα τελευταία μάτς και με τον Άρη αδικήθηκε η ομάδα. Τα σφυρίγματα που έπαιρνε ο Άρης ήταν περισσότερα από τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, δεν είναι καθαρή, το αποτέλεσμα δεν αλλοιώθηκε από τους διαιτητές. Ήταν καθαρή ισοπαλία. Παρ' όλα αυτά, σε κάθε μάτς βλέπουμε ότι αδικείται ο ΠΑΟΚ και εκείνο το χέρι του Βιερίνια είναι αυτό που όλοι το έχουν στιγματίσει και έχουν αναφέρει για πρωταθλήματα των Πρεσπών. Όλοι αδικούνται και όλοι ευνοούνται. Τώρα, αν δικήθηκε ο ΠΑΟΚ λίγο περισσότερο ή αν ευνοήθηκε λίγο περισσότερο, δεν είναι θέμα. Να προχωρήσουμε, παιδιά, και ένα τελευταίο. Οπότε, το λοιπόν, θα συνεχίσω εγώ λίγο. Ναι, πάνω, να δώσω λίγο τα αποτελέσματα τη αγωνιστική που πέρασε Super League. Ναι. Λοιπόν, Άρης ΑΕΚ 2-0. Πας Γιάννενα Ξάνθη 0-0. Όφι ΑΕΛ 0-0. 2-0 είχαμε δώσει το Άρης ΑΕΚ και βγήκε το 2-0, το δικό μου 2-0. Και είχαμε δώσει Ξάνθη, ποιο το δεν το δώσαμε, το Πας Ξάνθη. Όχι, δεν το είχαμε δώσει. Δεν πρέπει να το δώσουμε. Πας Ξάνθη, εγώ προσωπικά το δώσα 2-0. Όπως και το Όφι Λάντζ το δώσα 2-0. Δεν βγήκε καν να παρτάρει. Ωραία, και συνέχισε πάνω. Ωραία, συνέχισε πάνω. Πας Γιάννενα Ξάνθη 0-0, όπως είπα και πριν. Όφι ΑΕΛ 0-0. Όφι ήταν με την πλάτη στον τοίχο, ήρθε ακόμα περισσότερο μετά την τελευταία ισοπαλία. Ατρόμητος Πανιόνιος 3-0, εύκολη επικράτηση για τον Ατρόμητο. Το δώσαμε κιόλας στο Σοκεβερδιό. Ναι. Ήταν πολύ χαλά. Λεβαδιακός Λαμία 1-1. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 0-2, όπως είπαμε και πριν. Αστέρας Τρίπολης Πανετολικός 3-0. Και Απόλλων Σμύρνης Ολυμπιακός 0-2. Άρα δεν επικράτησε τον Ολυμπιακό με μικρές έτσι λέει. Εντάξει, έπαιζε με το ρημοβιβασμένο ήδη από όλων. Να πούμε λίγο την βαθμολογία μετά την αγωνιστική αυτή. Ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος με 61 βαθμούς. Ολυμπιακός με 54, Ατρόμητος με 43, προσπέρασε την ΑΕΚ γιατί κέρδισε μέσα στο ΑΚΑ σαν μεταξύ τους. Η ΑΕΚ με 43 επίσης, ο Άρης με 37, ο Παναθηναϊκός με 31, ο οποίος όλο και απομακρύνεται από το στόχο της Ευρώπης και της 5ης θέσης. Πανετολικός 30, 8η Ξάνθη με 28, Λαμία με 28, Πανιόνιος 26, Αστέρας Τρίπολης 25, Λάρισα 23. Στα Μπαράζ πηγαίνει ο ΠΑΣ Γιάννα με 21 βαθμούς, ο οποίος είναι με την πλάτη στον τοίχο και εκείνος, γιατί μάτς με μάτς γίνεται όλο και χειρότερος. Δηλαδή δεν μπορεί να παίξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει μεγάλα αγωνιστικά θέματα. Λεβαδιακός 20, ελπίζει στο θαύμα της σωτηρίας. Όφι με 18 και ο Ουρακός Απόλλων Σμύρνης με 9. Να πούμε για τη Λεβαδιά που σπάει κάποια στατιστικά. Είναι μια ομάδα από τις πιο καθαρές που υπάρχουν. Το βλέπουμε αυτό. Τα 14 γκόρια που βγήκαν εκεί πέρα στο Λεβαδιακό Λαμία. Τι να πει δηλαδή το Μπαρτσελόνα Ρεάλ, βγήκαν 13 κόρνερ σαν αυτό το θέαμα. Γεια σου Έλβις. Λοιπόν, και ο Έλβις καλή. Δεν μιλάω αυτό πολύ. Τάσος, ναι, δεν μιλάτε αντικειμενικά λέει. Μάλλον αναφέρεται σε ένα για τον ΠΑΟΚ πριν. Ωραία, μπορεί να μας απαντήσει ποιο δεν είναι. Τάσο, για ποιον λες ότι μιλάει. Λέει διότι πόσες φορές μεγάλες ομάδες έχουν βάλει λεφτά στο σύλλογο και έχασαν το ποτάμι με το κύπελο. Λέει ο Τάσος. Ο Έλβις είναι από τη θάλασσα, το παιδί. Περίμενε λίγο, περίμενε. Πόσες φορές έχουν βάλει παράγοντες λεφτά και δεν έχουν πάρει ένα τίτλο και έχασαν τίποτα με το κύπελο. Μπορεί να μας πει ποιοι παράγοντες είναι αυτοί στην Ελλάδα που βάλαν λεφτά και αδικήθηκαν. Παιδιά, άμα το φτάσουμε τώρα εκεί πέρα, η συζήτηση θα φύγει πολύ μακριά. Οπότε θα το αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή αυτό. Θα το κάνουμε σίγουρα σε άλλη εκπομπή αυτό. Θα προσπαθήσουμε να πούμε. Εγώ τι είπα και. Βασικά δεν υπάρχει διαφορά. Έχει ένα τόνο που είναι στον ΠΑΟΚ και καλά αδικείται. Αδικείται, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν αδικείται. Όπω σου άρεσε και αδικείται. Και όπω το Μαριόνιο βασικά έπρεπε να πάει στο πέραντι. Σε ποιο πράγμα δεν αδικείται. Δεν θα αναλύσουμε κάθε φάση που αδικείται. Ο ΠΑΟΚ έχει αδικηθεί, αλλά έχει ευνοηθεί και όλο το ίδιο. Μα όλοι μιλάμε τώρα όμω τι αναλογίε ποιε είναι. Στα τελευταία μάτια σε όλα τα ντέρμπι έχει αδικηθεί. Εκτός το άμα... Παραπολυμπιακός που τους πήρες χαλά. Ναι, θα πάρει μια φάση ευνοούμενη. Αν αυτό κάνει τώρα έτσι. Όλοι παίρνουν ευνοούμενες φάσεις. Εννοείται, στο Άρης Πανιόνιος, στο Άρης δεν πήρε ευνοούμενη φάση. Έτσι, δεν πήρε στο Άρης Πανιόνιος. Τι να κάνεις δηλαδή. Πολύ αναλογική στη Λαμία. Τέλος πάντων, να περάσουμε λίγο αυτό. Να αυτό να μας μιλήσει λίγο. Τάσο, πες μας λίγο ξεκάθαρα τι εννοείς, γιατί όντως δεν έχουμε καταλάβει κανονικά. Λοιπόν, έχουμε μάτς θανάτου. Μπράβο, Έλβις, κι εγώ. Λοιπόν, πριν πει ο Τίνο, να σε διακόψω λίγο. Ναι, να πω λίγο την επόμενη αγωνιστική που έρχεται.
που έχει εξίσου δύο ντέρμπι, τα οποία είναι, έχουν μεγάλη βαθμολογική σημασία. Λοιπόν, 9 Τρίτου, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής. Παναθηναϊκό ντέρμπι. Μετά, Ολυμπιακός Άρης, ΠΑΟΚ Ατρόμητος, Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΛ Λεβαδιακός, Απόλλων Σμύρνης Όφη, Λαμία ΠΑΣ Γιάννενα και Πανετολικός Πανιώνιος τη Δευτέρα. Εδώ και ο Όφη παίζει τα αρέστα του μέσα στη Σμύρνη, άμα δηλαδή αποτύχει και μέσα με αρνητικό αποτέλεσμα, έχει πέσει η βιντεθνική. Εδώ και αυτό το μάτι. Ζωή θανάτουν και το Λάρισα πάνω. Παίζει δηλαδή Λάρισα με τον Λεβαδιακό. Είναι ζωή θανάτουν και το Λεβαδιακό. Λάρισα Λεβαδιακό, πολύ καλό ματσάκι. Τώρα πώς τα φέρουν οι κούγες και κομπότης είναι ένα άλλο θέμα. Νίκο, είναι μάτσο που είναι μεγάλη βαθμολογική σημασία. Πολύ μεγάλη βαθμολογική σημασία. Γιατί αν κερδίσει η Λεβαδιά, βάζει τη Λάρισα από κάτω. Νομίζω. Και κρίνονται πολλά. Για να δούμε ξανά την βαθμολογία, μια και έχουμε πιάσει το μάτσο 20, νομίζω είναι η Λεβαδιά και 23 η Λάρισα. Ναι, 23 έχει η Λάρισα και 20 έχει η Λεβαδιά. Οπότε πολύ καλό και μια από κάτω. Με πολλά νεύρα. Εγώ πιστεύω να κερδίσει η Λεβαδιά εκεί μέσα, τα είπα και πριν. Και να δω... Εγώ λέω λευκή ισοπαλία. Θα τα δώσουμε μετά ολοκληρωμένα τα τρόπια. Ροντέ είναι το μάτς. Εγώ όπως είπε και πάνω, εγώ κατά την άποψή μου, παιδιά, το καλησπέρα πιστεύω. Καλησπέρα στον Αφεντούλη, τον Γιώργο. Γεια σου, καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα, Γιώργο. Να είσαι καλά που μας βλέπεις. Εγώ πιστεύω αυτό το μάτς. Μην βγεις κατευθείαν. Και το Λαμία Γιάννενα. Και τα Γιάννενα καίγονται. Μην είναι Γιώργο να κερδίσουμε. Λοιπόν, θα... πριν να περάσουμε λίγο στα. Πριν στο Elvis, να σχολιάσουμε λίγο ένα σχόλιο για το Elvis. Μάγκη, είμαι πάω, καλά, μου αρέσει πολύ και ο Άρης. Γεια σου, Elvis. Μακάρι να ακούγονται Elvis καθημερινά τέτοια σχόλια σαν τα δικά σου. Εσύ μόνο respect παίρνει από αυτό το σχόλιο. Πραγματικά, φίλε. Για δώσει χαιρετίσματα στο φιλαράκι μου, τον Νικόλα από την Όμη Θεσσαλονίκη. Του δίνουμε, φίλε. Του δίνουμε. Εδώ πέρα το στήριζε. Ο Elvis, ο Ρούτσι. Γεια σου, Elvis. Εννοείται πρέπει να υποστηρίζουμε τι θεσσαλονικέ ομάδε. Πράγμα που δεν. Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό που έχει δημιουργηθεί γενικά στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι απίστευτο φέτος. Είχαμε και αυτά με τον Όφη και με τον Εγκυνιακό. Ένα μάτς το οποίο πρέπει να πέσαν πολλά λεφτά. Και μιλάμε για Ινδονησίες, όχι για Ελλάδα. Στην Ελλάδα πάνω από χιλιάρι και μετά σε πιάσει ο Μελισσανίδης. Σε έχει ισοπεδώσει που πας να σου πει. Χρήστος λέει Πάοκ στο ποδόσφαιρο, Άρης στο μπάσκετ. Ναι, Ηρακλής στο χάντμπολ. Και Ηρακλής στο βόλι. Γεια σου, Χρήστο. Εγώ θα σας πω κάτι, παιδιά. Όπως είπε ο Μίκος για τον Όφη Γενιακό στο περσινό στη Β' Εθνική το ΜΑΤ. 6-0. Βγήκαν σήμερα πολλά στη φορά. Ο πρόεδρος του Γενιακού παρακαλούσε στο 4-0 να πούνε άλλα 2 γκολ και έπεισε τους παίκτες να φάνε να δεχτούν άλλα 2 γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και έτσι έγινε. Επληρωμένα έξοδα στο ξενοδοχείο, τραπέζι μετά, πάγαμε εκεί πέρα στην Κρήτη του Γενιακού. Πρέπει να πει ο Τσολακίδης που παίζει στον Εγκυμιακό να μας τα πει αυτά. Είναι από τον Κυρκής, να μας τα πει. Δεν πρόκειται να κάτσει και να στο πει και κακώς παραφέρεις το όνομα. Θα μας κάνει, πότε δεν μας λοιπόν. Να το πάει. Πρωτού συνεχίσετε, να αναφέρω λίγο για τις επόμενες αγωνιστικές Super League. Για την ΑΕΚ, αμφίβολη είναι ο Μάνταλος, ο Σιμόης και ο Μπακάκης, που ακόμα δεν είναι υπολογίσιμη για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Για τον τέρμι Ολυμπιακός Άρης, εμάτομα υπέστη ο Ποντένσε από το άτσαλο μαρκάρισμα με τον Γορουφαλιά στο 93ο λεπτό, στο μάτι με τον Απόλλων Σμύρνης. Και εκτός είναι ο Τωροσίδης για ένα μήνα, καθώς υπέστη ρίξε έσω πλαγίου. Τελικά είναι σίγουρο, γιατί μέχρι χθες ήταν απλά ένα πιθανό σενάριο. Τρία μάτσα εκεί που κατέβηκε. Για τον Άρη επίσης είναι εκτός από την κοινή. Μεγάλη απώλεια για τους κίτρινους. Δύο εβδομάδες εκτός καθώς υπέστη τη θλάση. Πάνω στα καλά. Στην έχει και άλλες απώλειες ο Άρης. Όπως και ο Τόμσο είναι αμφίβολος. Είναι αμφίβολος ο Τόμσο. Που είναι εξίσου μια μεγάλη απώλεια για τον Άρη. Αλλά επιστρέφουν οι Καμαρά και η Ραβδολοή για τον Ολυμπιακό. Πράγμα που είναι ένα μεγάλο θετικό σενάριο για τους Ερυθρόλευκους. Μισό λεπτό. Ο Τόλος έχει πάρει λεπτά συμμετοχής. Έχει πάρει, ναι, έχει παίξει τρία παιχνίδια και στα δύο μάλιστα βγήκε και MVP. Εγώ με τον Πανιόνιο ήταν MVP. Η καλύτερη μεταγραφή του Άρη για και με τον Αστέρα. Χειμώνα ήταν ο Σφιδός ο Λάρσον. Παιδιά, το παιδί βγάζει ψυχή. Ο Λάρσον, ναι, είναι ένας μεγάλος παίχτης. Είμαι μεγάλος παίχτης. Είναι ένας μεγάλος παίχτης, ο οποίος πρώτη φορά βλέπω τον Άρη έχει παίχτη μέσα στην μεγάλη περιοχή που σουτάρει με το που παίρνει την μπάλα. Έλειπε αυτό από τους κίτρινους καθώς
και ο Ματέο, ρε παιδί μου, και ο Γκάμα το είχαν με την τρίπλα. Δηλαδή να είχαν το σίγουρο απλά. Ήθελαν να φτάσουν. Δεν είχαν τον κόλ. Το εύκολο τον κόλ από του Λάξον. Αλλά δεν είχαν και τον διασφυλισμό του Λάξον. Δηλαδή που θα περάσει ένα παίχτη και θα σουτάρει. Αυτό το πράγμα δεν το είχε τον Γκάμα ούτε τον Γκαρσία. Μπαίνανε με την μπάλα μέσα όσο πιο πολύ μέσα μπορούν να μπουν στην περιοχή. Αυτά από μένα λοιπόν για το. Για το μάτς Άρης Ολυμπιακός και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, μισό λεπτό να κάνουμε όλοι ένα σχόλιο για αυτά τα μάτς. Είναι τρία τα παιχνίδια που μας ενδιαφέρουν. Ναι. Το Ολυμπιακός Άρης, το ΠΑΟΚ Ατρόμητος και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Είναι τα τρία ντέρμπι. Ω, παιδιά. Βασικά είναι οι ομάδες που απασχολούν περισσότερο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Διότι οι υπόλοιπες δεν αγωνίζονται. Είναι μια φαρσοκομωδία αυτό που ζούμε στην ελληνική Super League. Εντάξει, με ομάδες. Όχι, παιδιά, μένω δεν με αφορά. Εκατομμύρια. Είναι μάτι ζωή θανάτου για ποιο θα πέσει πιο τεχνική, παιδιά. Το αυτό πιστεύω. Τα μάτια εντάξει είναι για το παρασκήνιο. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ναι. Η άποψή μου σε αυτό το μάτι. Ένα Παναθηναϊκός αδιάφορο. Μια ΑΕΚ επίση αδιάφορη. Ένα τοπικό ντέρμπι τη Αθήνα. Το οποίο δεν θα έχει μεγάλη ένταση. Αυτό το παρακολουθήσαμε και στο Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ με πολύ λίγο κόσμο. Με του προπονητέ να ακούγονται όταν. Μιλάνε δύο ομάδες οι οποίες από τη μια η ΑΕΚ περιμένει το γήπεδο. Σήμερα ήμουνα στις Σέρες και ένα φιλαράκι είχε live την Αγιά Σοφιά πως χτίζεται με έναν ο οποίος έσκαβε εκείνη την ώρα, μόνο εκείνος έσκαβε. Και έχουμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος θέλει να εκτίσει την ποινή του και να συνεχίσει. Εντάξει, και να... Λοιπόν, για να Χρήστος Β. Πείτε λίγο εσείς οι Αριανοί τη γνώμη σας για την ένωση της Αθήνας με την Ελλάδα. Χρήστο, αν μπορείς μην το πας τόσο αποκειμενικά, ρε φίλε. Εδώ είμαστε μια αντικειμενική εκπομπή. Τώρα, ποιος έχει ενώσεις και ποιος δεν έχει, δεν μας ενδιαφέρει. Είναι γνωστός ο πόλεμος που δείχνει. Ασχολούμαστε ποδοσφαιρικά και μόνο. Καθαρά ποδοσφαιρικά. Ούτε ποιος είναι ο. Ποιος έχει ένωση με τον άλλον, ποιος είναι παράκτημα και αυτά δεν μας αποσχολούν. Να πω κάτι, ένα σχόλιο που έχω. Όπως το είχα πει και στην πρώτη εκπομπή που είχαμε κάνει. Εδώ είμαστε μια παρέα για την Κάβρα, τα λέμε. Μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Δεν πρόκειται να μαλώσουμε, είμαστε φίλαθλοι. Φίλαθλοι και όχι οπαδοί. Όχι οπαδοί. Διευκρινίζεται αυτό που λέει ο Σωτήρης. Εγώ θέλω να περάσει με ξανά στον Νίκο να μπει και τη γνώμη του. Μα δεν λέει κάτι, δεν λέει κάτι κακό. Δεν θα μπορούμε να σχολιάσουμε. Δεν είναι επίθεση. Νίκο, την άποψή σα για αυτό που δεν μπορούμε να εκφέρουμε τώρα τέτοιε απόψει, ρε Νίκο. Δεν ήταν κακή ερώτηση. Δεν ήταν θέλετε να απαντήσετε. Χριστό, καλά έκανε και το ρώτησε. Δεν παρεξηγήσαμε κάτι. Απλά δεν ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα γενικά. Ασχολούμαστε μόνο με το αγωνιστικό κομμάτι. Καταλαβες, αυτό. Εντάξει, αυτό είναι εξωτερικό. Νίκο, θα ήθελες να συνεχίσεις με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ναι, ΑΕΚ Παναθηναϊκός, εγώ θα δώσω goal, το οποίο για μένα δεν χάνεται, εντάξει. Και εκεί το βλέπω στο χ. Δεν θα χάσει ο Παναθηναϊκός, πιστεύω. Να σου πω, εντάξει. Να πω την άποψή μου. Περίμενε να πει για τα λαδί και μετά τα ναι, πες και τα. Λοιπόν, έχουμε ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Κάποιοι λένε ότι ο Ατρόμητος είναι του ΠΑΟΚ η ομάδα. Θα τους θυμίσω ότι το Ατρόμητος ΠΑΟΚ ήρθε 1-1 στον πρώτο γύρο και θα διαφωνήσω εγώ με αυτούς. Το μάτς για μένα, κοίταξε, άμα δεν θέλετε να πω την άποψή μου, να αποχωρήσω. Αγωνιστικά μου θα πεις. Γιατί αγωνιστικά, να μην πούμε και κάτι, κάτι που μου πιστεύουμε. Ας να πει κάτι, να πει την άποψή του, να πει την άποψή του πάνω σε αυτό. Με αυτά που ακούγονται, άρα φέρω. Να πει την άποψή του πάνω σε αυτό. Λοιπόν, πάω Ατρόμητος, άσο και over 2,5. Εντάξει, πολύ καλό. Και ο Ολυμπιακός Άρης. Και ο Ολυμπιακός Άρης, το μάτς αυτό εγώ έβαλα και στοίχημα χθες. Δύο τραπέζια. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει τον Άρη. Όχι ότι ο Ολυμπιακός έχει καλύτερη ομάδα από τον Άρη. Για άλλους παράγοντες θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν και ο Άρης από τη δεδομένη στιγμή είναι πολύ φορμαρισμένος. Εννοείται. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι οι δύο πιο φορμαρισμένες ομάδες στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Επειδή αυτή τη στιγμή μπορούμε να έχουμε και Αριανούς μέσα οι οποίοι είναι από τα καλά. Μπορεί να παρεξηγήσουν το θέμα, γιατί εγώ κατάλαβα τι εννοείς. Ναι, δεν ξέρω φίλε. Αυτό που λες δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει για σένα, για μένα ισχύει. Μεγάλους παίχτες έχει ο Άρης, όπως ο Ντιγινί, Γκαρσία, Γκάμα, Λάξον. Συμφωνώ, Έλβης. Ο Χρήστος Ζήτα, η καλύτερη μπάλα την παίζει η Μπάρτσα του Πειραιά ή ο ΠΑΟΚ. Καλύτερη μπάλα Χρυσάρας. Η βαθμολογία το λέει ποιος παίζει την καλύτερη μπάλα. Αυτή τη στιγμή όμως, τελευταίες αγωνιστικές, η καλύτερη μπάλα την παίζει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Το δίδυμο σε Βούκοβιτς
δεν θα δέσει ποτέ ο Ολυμπιακός. Ο Άρης και ο Πάπου είναι στην Κυριακή. Αυτή τη στιγμή, Χρήστο, η Θεσσαλονίκη παίζει το πιο όμορφο ποδόσφαιρο. Και το πιο ποιοτικό ποδόσφαιρο. Άμα θες να ακούσει την άποψη τη δικιά μου. Πάμε. Γιατί όπως λες, που πήγες να το ξεκινήσει λίγο αλλιώς πριν. Εγώ σου λέω αντικειμενικά ότι ο ΠΑΟΚ δίκαια είναι στην κορυφή. Ωραία, μην κουράσουμε τον κόσμο. Όπως πρέπει να. Τέλος. Θα λέμε τη στραβή αλήθεια, παιδί μου. Ωραία, σου πήρε για πέντε. Είτε μα συμφέρει είτε όχι. Ωραία, σου πήρε τι απόψει κατά τα τρία τα παιχνίδια. Σου πήρε, πες μας λίγο την άποψή σου για τα τρία επόμενα παιχνίδια. ΑΕΚ Παναθηναϊκός, άσο για την ΑΕΚ, το πιστεύω. Δεν θα ήθελα να κουράσω τον κόσμο, είναι άσο. ΠΑΟΚ Ατρόμητος, άσο παιδιά. Αλλά και ο Ατρόμητος. Και έτσι και έτσι, δεν μου άρεσε να μάθω, τέλος πάντων. Περίμενε, άσο δε, τι έτσι και έτσι και θα. Δεν θέλω να κουράσω. Μετά το χρόνο έτσι και έτσι. Όχι, δεν θέλω να κουράσω. Δεν θέλω να κουράσω. Τα έτσι εσύ ώρα. Ένα σκορ να πει, ένα σκορ έτσι πάνω. Γεμάτο είναι. Το ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-0. Ντέρμπι της Αθήνας. ΠΑΟΚ Ατρόμητος 2-0 ή 2-1. Και Άρης Παναθηναϊκός, εγώ πιστεύω. Όχι, Ολυμπιακός Άρης. Έχω περιθώσει από τον πρώτο γύρο. Άντε. Άντε, 2,5. Ναι, το πιστεύω. Με τον Δόρυ ένα γκολ. Καλή απόδοση όμω. Ωραία, παιδιά. Εγώ πιστεύω. Και Άρης και Ολυμπιακός κοράλου. Αυτό από μένα από αυτά τα μάτια. Να σημειώσω κάτι. Συγγνώμη που σα διακόπτω. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Παύλο Γκαρσία. Όχι ο παίχτης. Σημαντική δήλωση. Σημαντική δήλωση αυτό για του Παναθηναϊκού. Σημαντική δήλωση ήταν τη ΠΑΕ Παναθηναϊκό που αναφέρει για τη μείωση του χρέου. Καθώς από τις 8 Ιουνίου έως σήμερα, μέσα σε 8 μήνες, το χρέος έχει μειωθεί στο 0,5%, δηλαδή από 49 εκατομμύρια, το χρέος πλέον αυτή τη στιγμή βρίσκεται γύρω στα 24 εκατομμύρια. Ο Παναθηναϊκός, παρόλο που η χρονιά κυλάει αποτυχημένα καθώς στη μία έξοδο της Ευρώπης, πράγμα που είναι πλήγμα για την πράσινη ΠΑΕ, αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι πάβουν να γίνονται προσπάθειες για να διαγραφεί το χρέος. Και έτσι ο Παναθηναϊκός ελπίζει να είναι καλύτερο αύριο. Σύμφωνα με τον Αλαφούζο. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Αλαφούζου, μιλάω πάντα. Αλλά Αλαφούζε. Είναι καλή είδηση για ένα τέτοιο ιστορικό κλαμπ όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Και ελπίζουμε να διαγράψει το χρέος συντόμως. Και να ξαναδούμε πάλι πώς διαγράφει αυτό το χρέος. Με τα έσοδα του Survivor. Δεν έχει έσοδα από τα εισιτήρια. Πώς μειώθηκε το χρέος τα. Να σε πει, εγώ γιατί να πιστεύω τον Αλαφούζο. Πρέπει να βγουν επίσημα στοιχεία, οικονομικά στοιχεία. Εγώ γιατί να πιστεύω τον Αλαφούζο. Όπως αναφέρει η ΠΑΕ, η ΠΑΕ αναφέρει αυτά. Υπάρχει κάτι που μπορεί να αναφέρει ότι πρέπει να βγάλει οικονομικά στοιχεία. Είναι πληροφορία σου πάνω. Ναι, αλλά για μένα. Δεν είναι πληροφορία του πάνω. Ναι, είναι πληροφορία. Είναι πληροφορία που είχε αφήσει ο πάνω. Εντάξει, δεν είναι. Καλά, έκανε για να το συζητήσουμε κιόλα. Απλά θέλω να το πω επειδή ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να ελπίζει σε άσπρες μέρες αν όντως ισχύουν τα λόγια του Αλαφούζου. Εγώ θέλω να δώσω ένα ερώτημα στο κοινό που μας βλέπει. Πώς βλέπει το φετινό Παναθηναϊκό με τα πιτσιρίκια, να μας στείλουν την άποψή του. Για να ακούσουν την άποψη του κοινού. Δεν πειράζει, Χρήστο, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να βάλουμε και ένα διαγωνισμό για ένα τραπεζάκι εδώ στο μαγαζί. Λοιπόν, μάγκες αυτός με την κόκκινη σακέτα της Παρή είναι μεγάλος παίχτης. Τον πάω πολύ ρε μεριά, λέει. Το μάτς που καίει αυτή την αγωνιστική είναι το Ολυμπιακός Άρης. Ναι. Βρείτε το σκόρ και επίστερα θα πέσει εδώ στο Βολκάνο Καφέ Μπαρ. Και κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 5 ώρα. Παρασκευή δεν γίνεται να γίνει η κλήρωση, ναι, διότι πρέπει να γίνει μετά το μάτς. Συγγνώμη, η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα. Γράψτε ένα σκόρ για το Ολυμπιακός Άρης, οτιδήποτε θέλετε. Ελευθερίας 39 βρισκόμενος στους αμελόγυπους, χορηγός εκπομπής The Sports Killers. Κερδίστε ένα τραπεζάκι, όποτε γουστάρετε να πάρετε την παρέα σας. Αξίας, τραπέζι αξίας 25 ευρώ. Ό,τι θέλετε εδώ πέρα στο Βολκάνο. Εδώ θα μας βρείτε έτσι κι αλλιώς, καθημερινώς. Να πω εγώ τώρα λίγο, να πάμε λίγο και στη Β' Εθνική, Football League. Λοιπόν, έχουμε να προσθέσουμε κάτι τελευταίο για τη Super League. Όχι, δώσε και την επόμενη αγωνιστική άμα είναι. Η επόμενη αγωνιστική την έχω δώσει. Την έδωσες, πολλά σας. Μπράβο, λίγο. Θα πάω λίγο στη Β' Εθνική, παιδιά, Football League. Θα δώσω τα αποτελέσματα. Εδώ πέρα μεγάλες εκπλήξεις για τον Βόλο. Βόλος Χανιά 1-4, το περιμένατε. Μία κόκκινη κάρτα του Βόλου ή δύο είχε. Μία κόκκινη κάρτα στο 15, το περιμένατε. Είναι το πολύ όμορφο πρωτάθλημα της Football League. Ο πρώτος χάνει 1-4 από τον 15ο. Έχουν καταντήσει Premier League άνθρωποι να χάνει η City από την Crystal Palace όπως είναι ο Βόλος έναντι της Χισαμιάς.
Καλά, αυτά είναι για άλλους λόγους. Κοτσά, πες μου. Καλησπέρα στο φιλαράκι εκεί από το... από Ατάλια είναι. Μεραβά, ο Σούκα, ο Τούρκος. Καλησπέρα, φιλαράκι, και σε Σελάμ, που σημαίνει λοιπόν, καλησπέρα. Η Ρόδοτος, δόξα δράμας 0-0, τρίκα δαργοτέλης 1-1, με 10 παίχτες της δαργοτέλης αλλοσοφάρισης με παιχτικό φαουλ. Πλατανιάς Καλαμαριά 3-1, Ηρακλής Παναχαϊκή 0-0, Σπάρτα Πόλο Λάρτς 0-2, Καραϊσκάκης Άρτα Κέρκυρα 1-1 και Σπάρτα Ρεχημιακός 1-0. Πες μου εδώ, Νίκο, θέλω να μου πεις για, το... για τον Ηρακλή. Τι να σου πω για τον Ηρακλή, δύσκολα τα πράγματα, ναι. Οικονομικά προβλήματα, διοικητικά προβλήματα. Εκεί πέρα, το είχα πει και στον Πάνο την προηγούμενη φορά, τον Παπαδόπουλος Θεοδωρίδης. Δύσκολα τα πράγματα, μην πέσουν και κατηγορία. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πέσουν. Εγώ πιστεύω αυτό που είχε γίνει πριν 3 χρόνια, αν θυμάσαι καλά, όταν έβγαινε το Άρης και ήταν το φαβορί για να ανεβεί στην Άλφα Εθνική, που την πρώτη χρονιά έκανε γκέλες. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει και φέτος, θα πάρουν το μάθημά τους στο Ηρακλής φέτος και του χρόνου θα ανεβούν τρένα. Εγώ αυτό πιστεύω. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα όμως αυτοί οι περισσότεροι από τον Άρη και ο Άρης έχει και έναν άλλο κόντρο να στηρίξει από πίσω. Ο Ηρακλής δεν έχει τίποτα. Και επίσης, ότι πότε βλέπετε το Πλατάνια. Έχει κόσμο, πιστεύω, αλλά... ο Άρης μπορεί να κάνει και 10.000 διαρκείας, ο Ηρακλής δεν μπορεί να κάνει το 100. Είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ξεκινάει και ο λαός για... Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο, παιδιά. Να δώσω και την 20. Για Real Ajax λέει, δώσε κανένα σκορ πολύ τη λέει. Και Dortmund. Λοιπόν, Real Ajax. 2-3. Πολύ. Δικιά μου πρόβληψη σε Real Ajax είναι 2-0 και Dortmund Tottenham πιστεύω 3-1. Αυτή... 3-1 ή 2-0. Εκεί. Δεν... θα νικήσει το Dortmund πιστεύω, αλλά δεν θα περάσω. Άρκα Κτίνια. Λοιπόν. Να, δώσω, να πω και την 20η αγωνιστική του Ναύλου. Όχι, περίμενα. Πατέρα ο Κέιν. Okay, ναι, θα εξηγηθεί ο πατέρα ο Κέιν. Real Ajax 2-3 και Dortmund Tottenham 4-2. Ωραία. Από μένα για σένα. Μπορώ να πω τώρα λίγο την 20η αγωνιστική που παίζεται αύριο στη Football League. Θες να συνεχίσεις με τη Football League, ξέρω ότι καίγεσαι. Είμαι από τεράστιο πρωτάθλημα. Μην με ρωτήσετε, από πείτε Εθνική Πλατανιά σήμερα, το λέω από τώρα. Δώσαμε τριάρτη την Καλαμαριά που έπρεπε να φάει περισσότερο. Πες την εν συντομία, Μαγέννη. Καλαμαριά Ηρόδοτος, 3 ώρα το ματ. Εγυμιακός Καραϊσκάκης Άρτα, Τρίκαλα Σπάρτη, Απόλλων Ράλε τη Ηρακλή, Δόξα Δράμα Κέρκυρα, Εργοτέλη Βόλο, Ευσύ, Παναχαϊκή Σπάτα, Χανιά Πλατανιά. Παιδιά, εδώ πέρα είναι το κριτικό τέρμα. Αύριο, στις 3 ώρα το μάτι. Τα παιχνίδια τα έδωσες, τα σκορ. Τα έδωσα και τα σκορ. Αύριο παίζει την 20η αγωνιστική όλα τα μάτια στις 3 ώρα. Επίσης, να αναφέρω στο μάτς το Τρίκαλα με τον Σπάρτη. Είναι ένα μάτι που θα είναι τόσο ζωή μου. Το οποίο πρέπει να κερδίσει πάση θυσία για να ελπίζει για την παραμονή. Γιατί στο προηγούμενο μάτι με τον Κοτέλη δεν υπήρχε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα. Ναι, με 15 κατάφερε να φάει γκολ. Δηλαδή με την πλάτη στο τοίχο η Θεσσαλή. Και πλέον ελπίζουν απλά σε μία νίκη και. Τι να πω. Και αρνητικά αποτελέσματα για του κάτω, για του πάνω. Δεν ξέρω. Όπω το είπε, είναι ζωή θανάτου. Με τον Άγιαξ είμαστε. Ζωή θανάτου είναι πάνω αυτό το μάτσο. Πρέπει να το κερδίσει. Ο Χρήστο λέει: Ρεάλ θα ξεσπάσει με 4. Για ποιο κριτήριο να υποστηρίξει τη Ρεάλ. Δεν λέμε Ρεάλ μεγαλύτερη φανέλα. Εντάξει, στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Αλλά με τα πιο πολλά έκτροπα. Δεν μπορείς να υποστηρίζεις μια ομάδα που ενώ είναι offside βλέπουν το VAR και δεν το δίνουν offside. Εντάξει, και το ίδιο έγινε και είναι απαράδεκτο. Παρεμπιπτόντως τώρα που πριν να ακούμε που θα φτιάχνουμε το live, βγήκε η απόφαση από την UEFA ότι οι Εγγλέζοι διαιτητές, οι Άγγλοι διαιτητές θα σας πειρήσουν στο Champions League. Μπράβο. Με το VAR. Αυτό είναι το καλύτερο. Βγήκε η απόφαση. Λοιπόν, να συνεχίσω. Έχεις να πεις, έχεις να προσθέσεις κάτι για τη Football League? Έχει το τίποτα άλλο, μόνο το κριτικό τέρμα από τις 3 ώρες, όποιος να το δει είναι στην E3 που δείχνει, live. Κάτσε το δουν 10 άτομα εκεί από την Κρήτη, παραπάνω δεν το δουν. Εντάξει, είναι πρασικά πράγματα αυτά. Ναι, αλλά... Εντάξει, παραπάνω να αφορά τώρα... Έχουμε και γάμα εθνική μετά στο τέλος. Λοιπόν, αυτά από την πίτα, ολοκληρώσαμε και την πίτα. Ωραία. Θα, Νίκο, πες μας και εσύ κάτι. Λοιπόν, το δικό σου σχόλιο, Νίκο. Για την πίνα ελληνική. Γιατί, γενικά για τη Football League. Πώς το βλέπεις το φέτος στο πρωτάθλημα? Ανούσιο, θα ανέβουν ομάδες πιθανόν χωρίς κόσμο. Αυτό πάνε να γίνει.
Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό. Μακάρι να έρθει η Παναχαϊκή. Αυτό. Ολοκληρώσαμε και από άλλους και πίτα. Ωραία. Οπότε, αφού τελειώσαμε και με την Football League, έχετε κάποιο σχόλιο για την γάμα εθνική? Έχω πάνω εδώ πέρα στοιχεία από τους ομίλους. Δεν θα πούμε τα μάτς. Θα αναλύσουμε τους πρωτοπόρους. Στον πρώτο όμιλο ο Νέσης Χρυσούπολης έχει 52 βαθμούς. Ναι. Η Καβάλα ακολουθεί με 51. 51. Απομένουν 6 αγώνες. Πιστεύω θα βγει η Καβάλα. Και εγώ πιστεύω ότι η Καβάλα θα βγει. Καβάλα που έχει προπονηθεί το Δερμιτζάκι, έτσι. Δερμιτζάκι, ναι. Απομένουν σε άλλοι 6 αγώνες στη γάμα εθνική. Στο δεύτερο όμιλο είναι η Βέρεια πρώτη με 45 και ακολουθεί από πίσω ο Άρης Πορφορίου με 41. Μακάρι να ανέβει η Βέρεια. Με ιστορική ομάδα. Στον τρίτο όμιλο εδώ πέρα δεν βάλαμε σε άλλες ομάδες γιατί ο Μακεδονικός Κούφας είναι πρώτος με 41 βαθμούς. Κούφας έτσι με διαφορά 10 βαθμών. Είναι κοντά στην Κοζάνη να πούμε Κούφα. Παιδιά, στον τέταρτο όμιλο εδώ πέρα θα γίνει σκοτωμός. Ο Ολυμπιακός Βόλο είναι πρώτος με 56 και μετά η Νίκη Βόλο με 56. Με 56. Αλλά το πρόγραμμα βολεύει τον Ολυμπιακό Βόλο καθώς έχει την αναγέννηση καρδίτσα το οποίο θα πάρει το μάτσα χαρτιά. Ναι. Ενώ η Νίκη Βόλο το έχει πάρει ήδη. Στον πέμπτο όμιλο έχουμε το Ουφ τη Ράπετρας με 38 και Ιωνικός 37. Εδώ πέρα όποιος θέλει να ανέβει είναι Ιωνικός γιατί είναι ιστορική ομάδα. Λογικά Ιωνικός θα ανέβει, ναι. Στον έκτο όμιλο έχουμε τον Ολυσσός με 50 βαθμούς. Ο δεύτερος έχει 33, εδώ ανέβηκαν πανηγυρικά. Στον έβδομο όμιλο είναι το Εγάλ με 44. Ο δεύτερος, παιδιά, δεν έβαλε το δεύτερο γιατί έχει 30 βαθμούς. Και στον όχο όμιλο Καλαμάτα έχει 53 βαθμούς. Και ο δεύτερος έχει 50. Επιστεύω ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ αυτές οι ομάδες της ΓΑΜΕ. Παρεμπιπτόντως την ΚΑΜΕ. Εντάξει, αυτά. Είμαι έξι αγωνιστική. Έξι αγώνες ακόμα. Θέλω να δώσω τέσσερα ματσάκια σήμερα για να παίξω στοίχημα, λέει ο Ρόλης. Παίξτε το Παρί United άσο με αύριο, Εμπαπέ να σχολάρει. Σήμερα σου λέει. Α, σήμερα θέλει. Εντάξει, θα τα δώσουμε μετά. Μετά θα τα δώσουμε. Ολοκληρώσαμε και από γάμα εθνική παιδιά. Συγγνώμη που διακόπτω. Τέλο. Πάνω, πού πάμε τώρα. Λοιπόν, θέλω να κάνω εγώ ένα check-up λίγο τώρα για τη La Liga. Θα αναφέρω εγώ τα πάντα για τη La Liga. Βαθμολογία, επόμενη αγωνιστική, προηγούμενη αγωνιστική και νέα. Λοιπόν, θα πάμε λίγο στην αγωνιστική που παίχτηκε. Ράγιο Βαγικάνο Ζιρόνα 0-2, Εσπανιόλ Ρεάλ Βαγιαδολίδη 3-1, Βιγερεάλ Αλαβές 1-2, μεγάλο διπλό της Αλαβές, Ουέσκα Σεβίλη 2-1, η Ουέσκα όλο και ξεκολλάει από τον πάτο Νίκο. Στο 90. Στο 90 κιόλας, ναι. Μεγάλη νίκη για την Ουέσκα, η οποία ελπίζει υπεραμονή πλέον. Ανεβαίνουν οι ελπίδες της. Ρεάλ Μαδρίτης Μπαρσελόνα 0-1, επίσης να προσθέσω για την Μπαρσελόνα μετά το διπλό της Ρεάλ. Ότι μετά από 87 χρόνια η Μπαρτσελόνα είναι μπροστά στις νίκες με σκορ 96-95 και 51 μάτσες σόπαλα σε 242 αναμετρήσεις. Μεγάλο κατάστημα του Μπαρτσελόνα. Έτσι είναι και στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει 4 νίκες εκεί μέσα. Ακριβώς. Έχει κάνει εξοχικό τον Περναβέο. Έχει γίνει, ναι, έχει γίνει εξοχικό αυτό που λέει. Σοσεδάδ Ατλέτικο 0-2, σκόραγε 2 φορές ο Αλβάρο Μοράτα, ο οποίος κάνει μια εξαιρετική σεζόν με 6 μήνες στην Ατλέτικο. Μισή σεζόν από το Κέτσε. Εϊμπάρ Θέλτα 1-0, Μπέτις Χετάφε 1-2, μεγάλο διπλό της Χετάφε που ελπίζησε σε ομίλους του Champions League. Βαλένθια Μπιλμπάο 2-0, η οποία κυνηγάει την Χετάφε. Και Λεγανές Λεβάντε 1-0. Δεν το περίμενα αυτό. Εγώ είδα το Ράγιο. Εγώ είδα την Παρασκευή το Ράγιο Βαγκοκιάνο στη Ζιρόνα. Τι έλεγα που είσαι Νίκο, θα πέσει ομάδα στην πίτα εθνική πάλι. Πρώτα ελευθερία. Άλλοι 8 αγώνες σημαίνανε. Δύσκολο για τη Ράγιο. Εγώ δεν είμαι ο Ράγιο Βαγιακάνο. Είμαι Real Betis. Α, συγγνώμη. Τα ώρα. Αυτό δεν θέλω να πω. Εντάξει, για την ομιλία δεν πιστεύω ότι είστε. Λοιπόν, πάνω. Θα δώσω τη βαθμολογία λίγο. Ναι, φίλε μας. Η Μπαρσελόνα κυρίαρχος με 60 βαθμούς, πρώτη. Ατλέτικο ακολουθεί με 53. Ρεάλ Μαδρίτης τρίτη με 48. Τέταρτη Χετάφε με 42. Πέμπτη Αλαβές με 40. Έκτη Σεβίλη με 37 βαθμούς. Έβδομη Βαλένθια με 36. 8η Μπέτης το ίδιο με 36, 9η Σοσεδάδ με 35, 10η Εμπάρ με 34, 11η Λεγανές με 33, το 10η Μπιλμπάο με 33, το ίδιο και η Ισπανιόλ με 33, 13η, 14η η Σιρώνα με 31, 15η Λεβάντε με 30, 16η Βαγιαδολίδη με 26, 17η Θέλτα με 25 και στις θέσεις υποβιβασμού είναι η Βιγεράλ με 23, η Βαγιακάνο με 23 και η Ουέσκα με 22. Τα κίτρινα υποβρύχια πάμε για υποβιβασμό.
Να δώσω και την επόμενη αγωνιστική. Ξεκινάει η Αυλαία την Παρασκευή με το μάτς Bilbao Espanyol. Καλό μάτς αυτό. Σάββατο, Alavés Eibar, Ατλέτικο Μαδρίτης Λεγανές, Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγκεκάνο, Χετάφε Ουέσκα και την Κυριακή πέφτει η Αυλαία. Με Θέλτα Ρεάλ Μπέτις, Χιρόνα Βαλένθια, Λεβάντε Βιγιαρεάλ, Σεβίλη Σοσεδά και Ρεάλ Βαγιαδολί, Ρεάλ Μαδρίτης. Εδώ άμα κερδίσει η Βιγιαρεάλ ψάχνει το τρίποντο. Μέσα στη Λεβάντα. Για Ρεάλ παίζει μέσα στη Λεβάντα. Ναι, ναι. Έλβης... Δύσκολο μάτς. Είναι δύσκολο μάτς και σηκώνει την παραμονή τώρα. Φοβερικό όμως. Έλβης να σου πω και ότι η Χετάφε έχει καλή ομάδα φέτος όντως, αλλά γενικά δεν είναι μεγάλη ομάδα. Για ποια λες? Για ποια λες? Για την Χετάφε. Λέει είναι μεγάλη ομάδα για τετράδο. Μπορεί να τον πλήρωσε καμιά φορά και... Παρεσόντως, αν δεν κάνω λάθος, έχει ξαναπαίξει άλλη μια φορά προκληματικά Champions League στα τέταρτη του Κυριακή, αλλά αποκλείθηκε και πήγε στο Europa League. Πώς θα γίνει γενικά, τελευταίες θέσεις είναι που καίνει εκεί πέρα στην Ελλάδα. Εγώ δεν θέλω να πέσει Βιγιαρά, ρε φίλε. Έχει τον μπάκα μπροστά του Κολοβιανού. Μ' αρέσει να πέσει, έχει τον καθόλου. Να έρθει. Έχει μονάδες η Βιγιαρεά, αλλά δεν υπάρχει οργάνωση στο τμήμα της Βιγιαρεά. Για μένα αυτή που πρέπει να πέσει είναι η Θέλτα, η οποία δεν παίζει καθόλου καλό ποδόσφαιρο. Παίζει το αγαπημένο σου παίκτη. Εντάξει. Η Δίκαια πρέπει να υποβιβαστεί. Αυτή η ομαδούλα από τον Παλάιδος. Εντάξει, ολοκληρώσαμε από Ισπανία, παιδιά, αλλά λίγα. Κάποιοι άλλοι. Επίσης ακολουθούν την επόμενη εβδομάδα για την Ατλέτικο και την Τριάλ και την Μπαρτσελόνα σημαντικά μάτσα όπως το μάτσο με τη Λιόν για την Μπαρτσελόνα, το μάτσο μέσα στο Τωρίνο για την Ατλέτικο. Και η Ρεάλ Μαδρίτης, όπως είπαμε, σήμερα αγωνίζεται με τον Άγιαξ στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Αυτό για την Λαλίκα. Την πιο δύσκολη αποστολή την έχει η Ατλέτικο. Η Ατλέτικο, που άμα δεν πει πρώτη. Άμα δεν πάρει γκολ η Γιουβέντους στα πρώτα 30 λεπτά, έχει καθαρίσει το μάτς. Εγώ πιστεύω ότι θα ανοίξει το σκόρ η Γιουβέντους, θα δούμε ένα ωραίο μάτς. Διότι άμα δεν το ανοίξει και το ανοίξει το σκόρ η Ατλέτικο, θα δούμε ένα φτωχό παιχνίδι. Εγώ βλέπω 2-0 και να πηγαίνει το παιχνίδι σε παράσταση και να περνάει η Γιουβέντους σε παράσταση με 3-0. Αυτό θα δίνει πολύ αυτό που λες. Στην παράταση θα δίνει. Κοίτα, παιδιά. Γιατί το είπε αυτό, γίνει το αυτό εγώ προσωπικά το έχω πει δεν ασχολούμαι με ποδόσφαιρο. Αν γίνει yeah. Ακόμα στα Λεωνίκος, γιατί μετά θα φανεί πόσο σημαντικό ήταν το γκολ του Μωράτα μέσα στο Πάντα Μετροπολιτάνο. Ήταν πεντακάθαρο. Τέλος πάντων, εγώ προσωπικά το παραδέχομαι, δεν πρόκειται να ξανασχοληθώ με ποδόσφαιρο άμα γίνει αυτό το πράγμα. Θα το τονίσει. Πονάει τον πονάει το γκολ που ακυρώσαμε από ακύρωση του Μωράτα, τον Μπονούτσι. Εγκέφαλος. Καλώς. Δεν θα τον. Ορίστε φιλέ. Αν να βάλουμε βάρη να υπάρξουν ακόμα δικής, δεν είναι ωραίο. Τέλος. Θα ήθελε να μας πεις κάτι για την δεύτερη κατηγορία που αποχώρησε η μεγάλη Real Deportivo. Αποχώρησε το πρωτάθλημα. Για οικονομικού λόγους, έτσι. Δεν είχα σίγουρα, όταν υποχώρησε, υποχώρησε. Τι να πω, Νίκο, κρίμα που αποχώρησε η ομάδα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Ελλάδα και έχει και η Ισπανία. Από εκεί πέρα είχε πάρει το μηδέν της Άρης. Ναι. Χαιρέτα από τον Πλάτα, λοιπόν, σκεφτείτε. Ολοκληρώσαμε και από Ισπανία. Δώσουμε ζόλ. Αποτελέσματα θα δώσουμε. Νίκο. Λοιπόν, θα πάμε από τώρα. Να πάμε στην Premier League. Εγώ να πάμε Ιταλία τώρα. Καλησπέρα στην Ασημίνα. Κανελοπούλου. Γεια σου. Καλώ στην Ασημίνα. Γεια σου. Καλώ στην Ασημίνα, ξαναλέω. 22. 22 του μήνα έχουμε τρίκαλα, όπως που σε έστειλα. Θα σε πω, θα μιλήσουμε τρίκαλα. Πάμε Ιταλία. Ας πάμε στην Ιταλία. Καμπιονάτο. Θα έχουμε Νίκο, έτοιμα. Λοιπόν, πρέπει να τα χωράει. Ωραία, δώσε ανάλυση. Για αποτελέσμα. Λοιπόν, είχαμε το Νάπολι Γιουβέντους. Θα ξεκινήσουμε όχι χρονικά, αλλά τα μεγάλα τα παιχνίδια. Στο οποίο κέρδισε η Juventus με 1-2 μέσα στον Παύλο. Κόκκινη πήρε ο τερματοφύλακας ο Μπερέτ στο 25 λεπτό. Άνοιξε το σκόρ που πιάνει στο 28. Στο 31 το Ρετσάν έκανε το 0-2. Πήρε κόκκινη ο Πιάνι, δεύτερη κίτρινη στο 47. Και ο Καγεχόν έκανε το τελικό 1-2 στο 61. Αν θυμάμαι καλά, έχασε και πέναλτι νομίζω με τον Ινσίνε κάπου στο 20 λεπτό. Δηλαδή τώρα. Η Νάπολη θα μπορούσε να κάνει 2-2. Εντάξει, τώρα και η Νάπολη. Από το και τυπικά από τα αθλήτρια Ιταλία για ακόμη μια χρονιά Γιουβέντους. Ο Ρονάλντο θα πάει πρωτάθλημα και στο τελικό πρωτάθλημα. Δεν το περίμενα. Νομίζω ότι είναι και κάτι δύσκολο, δεν είναι κανένα δύσκολο επιτεύγμα. Εγώ θέλω να το δω να πέσει πολύ στα αγώνα με τον Κριστιανό Ρονάλντο να πάρει το πρωτάθλημα να δούμε. Ποτέ μιλιά ποτέ, Νίκο. Ναι. Είχαμε το Κάλιαρι Ίντερ 2-1. Προσωπικά το μάτσο είχα δώσει πέρα από καρτικό που νομίζω βγήκαν οι κάρτες
Το είχα δώσει ισοπαλία 1-1 και 2-2 μας είμαστε επάνω. Ναι, ναι. Το σκόρ είναι 2-1. Δεν μας δικαιώσε. Μίλα σας όλο, είχαμε 1-0. Να κάνω τώρα και μια παρένθεση. Μιας και αναφέραμε τις δύο μεγάλες ομάδες του Μιλάνου. Έμαθα ότι θέλουν να γκρεμίσουν το Σαν Σίρο για τον Τζουζέπε Μεάτσα και να φτιάξουν, από κοινού ένα γήπεδο. 50-50 θα το έχουν. Πάλι θα το έχουν. Ναι, πάλι το ίδιο, όλοι μας, ναι. Και εμείς να κοίτρε μαζί. Έτσι. Είχαμε το Λάτσιο Ρώμα. Ένα τρομερό ντέρμπι μίσους. Λάτσιο, να πούμε ότι είναι ο Αποστολίδης, φανατικός, ούτρας. Λάτσιο. Λατσιάλη. Λατσιάλη. Εδώ πέρα ο Δεμερτζής είναι και Ρωμαίος. Ρωμαίος. Φυσικά, η Λάτσιο δεν το έκανε το χατήρι, έτσι. 3-0 κέρδισε και η κόκκινη πήρε και ο Φολάρο. Καϊσέδο, Ιμόμπιλε και Κατάλντι. Εγώ μόνο τον Κατάλντι συμπαθώ έτσι από τα λίγα που είδα τη Λάτσιο. Έκανα το τελικό 3-0. Η ομάδα μου, η Φιωρεντίνα, έχασε 3-1 από την Αταλάντα. Ας ελπίσουμε και στο δεύτερο παιχνίδι, τον επαναληπτικό του κυπέλου του 3-3, να κερδίσει η Φιωρεντίνα ή να έρθει από 4-4 και πάνω και να προκριθεί στο τελικό. Γιατί είμαστε Φιωρεντίνα. Λοιπόν, στην κορυφή είναι η Γιουβέντους με 72, όπως είπε ο Σωτήρης. Η Νάπολη 56, η Μίλαν 48, 47 η Ίντερ, 44 η Ρώμα. 41 η Τωρίνο και η Λάτσιο. Και η ομάδα μου είναι στη 10η θέση με 36 βαθμούς πιο ρεγκίνα. Και για κάποιον. Και για κάποιον που με είχε πει πως δεν ήταν να πει πήγαινε ελάχιστα να τον Τάσο. Ναι, Τάσο είσαι μέσα. Και για τον Τάσο, ειδικά για αυτό να το κάνω αυτό εδώ πέρα, η Ελλάδα Βερόνα κέρδισε 1-0 την Βενέτσια. Σου παίρνει με απόκριψη. Είναι κοντά στην. Είναι μέσα στα μπαράζα νόδου. Είναι 5η. Να το πούμε αυτό, με 42 βαθμούς. Εγώ να θέσω ένα ερώτημα, μπορεί να φτάσει στους 100 βαθμούς η Βέντους, το πιστεύεις? Δεν αποκλείεται. Εντάξει, μπήκα ένα πρωτάθλημα, θα πάρει ο Ρονάλντο, το κύπελο, δεν θα κάνει τη Βέντους. Δεν αποκλείεται. Λοιπόν, θέλετε να περάσουμε και στην Αγγλία? Αγγλία, να πούμε, Γερμανία, ναι. Δεν έδωσε την επόμενη αγωνιστική. Το έχουμε. Την επόμενη αγωνιστική δεν την έβαλα αγωνιστική. Α, δεν πειράζει. Λοιπόν, πες Αγγλία να μας μιλήσεις και που. Να πούμε για Premier League. Που είσαι φανατικός. Wolves εκεί, ναι. Θέλει να τη βγω από την Αγγλία. Ναι, ναι, πες. Λοιπόν, πες μου λίγο την Premier League. Ένα κοντάθμο το οποίο. Ήρθαμε καταρχήν το τότε να μάρσε με το τέρμπι το Λονδρέζικο. Το οποίο έληξε ισόπαλο με 1-1. Είχαμε τον Bournemouth Manchester City το 0-1. Ναι. Η μεγάλη ανατροπή της Manchester United της Southampton κέρδισε 3-2. Είχαμε τον Wolves Cardiff. Εγώ το έβαλα μέσα γιατί είναι η ομάδα μου Wolves και πρέπει να το αναφέρουμε. 2-0. Το West Ham Newcastle 2-0 για τον φίλο μου τον Άκη. Που παρήγγειλε ζακέτα. Άκη, αν είσαι μέσα. Παρήγγειλε ζακέτα West Ham. Πέρα μα τίποτα κάνα μαχαίρα από εκεί πέρα, ε. Fulham Chelsea, το μικρό ντέρμπι του Λονδίνου 1-2. Everton Liverpool. Όχι, είναι πραγματικά το μικρό ντέρμπι. Αυτό το μεγάλο ήταν ένα τότε να μα το έπαιζε. Είχαμε και το Everton Liverpool το 0-0. Μεγάλη Everton. Στο οποίο ο προπονητή. Τι είπα ο Σίλβα, κάτι πήγε στην Ελλάδα. Δεν ξέρει. Πού είσαι, Στελάρα. Να διαχειρίζεται πράγματα και καταστάσεις. Έχασε το ρεπορτάζ για τον Άρη. Δεν γίνεται να είσαι προπονητής Λίβερπουλ και να λες με φταίει ο άνεμος, με φταίει ο πάγος, με φταίει. Δηλαδή, λίγο σοβαρό. Είναι ένα highlight, μια και μιλάμε για το Everton Liverpool. Ναι, είναι ένα παίχτη τη Liverpool, δεν θυμάμαι ποιο, ο οποίο αντί να πάρω μέσα στην περιοχή, δέχεται μια πολύ όμορφη σέντρα και αντί να, με την πρώτη επαφή να εκτελέσει και να γράψει το 0-1, κάνει κοντρόλ και το προλαβαίνει ο αμυντικός της Everton. Εντάξει, η City θα το πάρει, το λέμε καιρό αυτό, και ενώ ήταν η Liverpool 7 και 8 και 9 βαθμούς πάνω, το λέγαμε ότι η City θα κάνει την ανατροπή, διότι η Liverpool δεν αντέχει τον πρωταθλητισμό. Στο τέλος πάντα τα φτύνει. Μόνο σεβασμό στου φίλου τη Λίβερπουλ. Κατά την άποψή μου πρέπει να αποκλειστεί η Λίβερπουλ από το Ελβί, αυτό λέμε. Μεγάλη Λίβερπουλ, δεν το αμφισβητεί κανεί αυτό, αλλά δεν έχει αντοχή όσον αφορά τον τίτλο.
δεν μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους τον τίτλο. Η Manchester City έχει τα λεφτά, έχει την οτροπία, έχει την εμπειρία. Ξέρει να το χειρίζεται. Έχει τον ικανό προπονητή του Guardiola. Έχει τον Guardiola, έχει ένα προπονητή ο οποίος η φιλοσοφία του. Εντάξει, ό,τι και να λέμε είναι number one. Να συμπληρώσω και κάπου εδώ πέρα από ότι πήρε το μάτι μου, Σαλάχ. Πάλι δεν έβαλε γκολ. Πάλι άσχερο σε μεγάλο παιχνίδι. Πάλι κλάμα. Μου θυμίζει τον Κριστιάνο Ρονάλντο τα πρώτα χρόνια πήγε στη Ρεάλ Μαδρίτης που δεν μπορούσε ξέρω, να τα δώσει τίποτα με τις μεγάλες ομάδες. Αυτό εδώ πέρα ακριβώς μου θυμίζει. Να περάσουμε και στη βαθμολογία. Ναι, Νίκο, να σε δω μετά. Θα τα συμπληρώσω εγώ, Σωτήρη. Όχι, εγώ θα πω την επόμενη αγωνιστική του Αγγλικού Πρωταθλήματος. Ωραία. Λοιπόν, η βαθμολογία έχουμε στην κορυφή τη Manchester City με 81, τη Liverpool με 70, ναι. Tottenham με 61, Manchester United 58, 57 Arsenal, 56 Chelsea. Και κάτω ξεκινάμε. Η Wolves, η ομάδα μου ακολουθεί μετά με 43. Δεν θα το έλεγες. Είναι 7η, είναι μέσα στην Ευρώπη. 43 από το 71 της City. 30 από τους κόντες. Εντάξει, δεν έχει σχέση. Ας πούμε Ευρώπη, δεν θα πειράζει. Ας πούμε Ευρώπη, όλα βήμα-βήμα. Παλεύουμε με τη Watford, είναι η αλήθεια. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο. Με την ομάδα, ποιος είναι εκεί πέρα προπονητής, έφυγε ο Σίλβο εκεί πέρα, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο προπονητής. Αυτός που ήταν στην Κέρκελα. Ο Γκαρσία, Ισπανός. Και παλεύουμε με τη Watford στην Ευρώπη. Και για το φίλο μου τον Άκη πάλι. Ένα την West Ham με 39. Και από εκεί και πέρα. Θα δώσω την επόμενη αγωνιστική. Να κάνω και μια αναφορά. Γιατί υπάρχουν. Δεν ξέρω αν μας παρακολουθούν, αλλά υπάρχουν πολλοί φίλοι της Leeds. Leeds United. Και εμείς είμαστε με τη Leeds United να ανέβει. Όπου κέρδισε στο ντέρμπι. Σχεδόν κορυφή τη Championship 4-0 του West Brom. Πόσο? 4-0 του West Brom. Αυτό είναι δεύτερη. Είναι δεύτερη. Ναι, έπαιζε ο δεύτερο νομίζω με τον τρίτο. Ή με τον τέταρτο. Να δώσω. Ναι, αυτό δεν το περίμενα. 4-0 είναι δεύτερη με την Τελτά. Πρώτη, αν δεν ξέρω, είναι η Νόριτ. Η Νόριτ είχαν πει κανένα μαρινάκι. Έχω μάθει ότι θα πει. Δεν παράζεται θα πει. Νομίζω είναι μέσα η Sheffield United. Η Derby County, η μισητή αντίπαλος του Nottingham Forest, έτσι. Η West Brom και Aston Villa νομίζω. Επειδή Νίκος ήσουν από εκεί μας, τους έφυγε την 27η του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Ναι, για πέσανε. Παρασκευή παίζει η Juventus Udinese στις 10 η ώρα. Κύριε Σάββατο έχουμε δύο ματσάκια Parma Genoa, κύριε Βουβερόνα Μίλα. Του πάνε η ομάδα, παίζει μέσα στη Μίλα, μέσα στη Βερόνα, συγγνώμη. Κυριακή, Μπολόνια Κάλαρη, Σαντόρια Αταλάντα, Φουμινέτσε Τωρίνο, Ίντερ Σπαρ, Σασουόλο Νάπολη και Φιωρεντίνα Λάτσο και τη Δευτέρα κλείνουμε το Ρώμα Έμπολη. Νίκο. Πολύ ωραία. Κάτι να προσθέσει, κάτι άλλο να προσθέσει. Για το Ιταλικό Πρωτάθλημα ή για το Αγγλικό. Είδες τίποτα για το Ιταλικό, από το Αγγλικό, ξέρω εγώ. Από το Αγγλικό Πρωτάθλημα είμαι Λέστερ, γιατί το μεγάλο φάρμα. Δεν είσαι με τίποτα. Όχι. Όπως έχουμε πει ότι εγώ προτιμώ, θα πω κάτι, προτιμώ να αποκλειστεί Liverpool από το Champions League να δώσει βάση στο πρωτάθλημα γιατί είχε να το πάρει 28 χρόνια. 28 χρόνια από το 1990 έχει να πάρει το πρωτάθλημα Liverpool. Δηλαδή άμα περάσει τώρα και δώσει βάση στο Champions League είναι σαν να λέει έχω αυτοκτονήσει, θα δίνω το πρωτάθλημα στη City. Γιατί εγώ πιστεύω εσύ θα το πάρει. Αυτό έχω να πω. Πάμε Γερμανία. Άμα έχει ετοιμάσει κάτι τη Γερμανία, πάμε για Γερμανία. Όπου είχαμε πάλι διάλα για την Τόρντ. Για την Μπάγκερ Πεντάρα την μπορούσαμε να την πράξουμε. Δυστυχώς, μέσα στην ομάδα μου που έπαιζε πάλι με την Λάμπα. Ό,τι ποτέ άλλο. Από ένα 2 ημίχρονο χάσαμε ένα 5. Από τι μας είμαστε με Γερμανία, δεν πειράζει. Εγώ πιστεύω ότι η Τόρντ έχει αυτοκτονήσει, θα το χάσει το πρωτάθλημα από την Μπάγκερ. Έχω να πω κάτι για ναι. Το τέτοιο τίμασα. Έπαιζε ένα ντέρμπι. Δεν ξέρω αν το ήξερε στο Θήρι για το ντέρμπι που έχει η Σάλκη με τη Φορτούνα Ντίζελντορφ. Όχι, δεν το γνωρίζω. Είναι από την ίδια περιοχή, το ίδιο γεωγραφικό διαμέρισμα. Και... Μέσα στη Φορτούνα έπαιζαν. Μέσα στη Σάλκη έπαιζαν και έρθει 0-4. Πάρτι! Πάρτι Ντίζελντορφ! Η πρώην ομάδα του Στέλιου του Μαλεσά. Παίζει η Φορτούνα Ντίζελντορφ. Δύο χρόνια. Η οποία έχει και ένα πρωτάθλημα βέβαια η Φορτούνα.
Έπαιζε με την μέσα στη Σάλκη. Γύρισε 0-4 και οι οπαδοί ξεβρεώθηκαν. Γιατί ούτε Ευρώπη θα βγούνε. Πιέστηκαν αυτό το συνοθήλευμα. Σαν και φέτο δεν πάει καλά καθόλου. Και πήγανε το περιβραχείο τον αρχηγό τη. Και πολύ καλά έκαναν. Πολύ καλά έκαναν. Για σύγκριση. Στο Σάλκη είναι καταπληκτική ρε παιδιά. Σάλκη φέτο δεν πάει καλά. Πάει κατά διαόλου. Είναι καταπληκτική. Πάει κατά διαόλου. Δύο πέναλτι. Παρόλο που στο Champions League προσπάθησε πάρα πολύ η Σάλκη. Προσπάθησε λόγω των πέναλτι που τη δόθηκαν. Κατά τα άλλα δεν έκανε κάτι. Ήτανε πέναλτι όμως. Εγώ δεν ήταν πέναλτι. Όπως στην περιοχή της. Και πάλι αυτοκτόνησε η Σάγκη. Το γύρισε εσύ. Δεν αυτοκτόνησε. Είναι μεγαλύτερη ομάδα και κέρδισε εκεί μέσα. Με κόκκινη κιόλα σε εσύ. Και ήτανε πέναλτι όμως. Δεν λέμε ότι θέλουμε. Ήτανε πέναλτι. Και ήτανε δεν ήτανε. Εντάξει. Μιλάμε καθαρά τώρα για τελικές. Είναι πέναλτι, είναι δίκαια τα γκολ, ξέρω εγώ και όλα αυτά. Αλλά η Σίτη τώρα δεν μπορούσε να χάσει από αυτή τη μικρή ομάδα που ονομάζεται Σάλκη. Είναι κλάση ανώτερη. Εντάξει. Η Σάλκη έχει ένα πολύ όμορφο γήπεδο, διότι έτυχε να πάω κιόλας πριν 2 χρόνια. Παρ' όλα αυτά είναι μια μικρή ομάδα, μια από τις μικρές ομάδες της Γερμανίας. Να σε ρωτήσω, στο Τσάβε δεν είναι στο Γεροπάλι που πήγες πέρα από το Λούρι στο 1-1 μέσα στα αρχαία. Το 1-1, ναι. Την πέρα, αν θυμάμαι καλά, μισή ώρα δεν σου βάζουν μέσα από το μάτς. Ήμασταν 4 ώρες πριν, είχε υποκαταρακτώδη βροχή. Μας έβαλαν μέσα, αλλά ο έλεγχος ήταν τόσο εξορυχιστικός που περνούσα, εγώ πέρασα από 10 άτομα ασφάλειας. Δηλαδή βγάζαμε παπούτσια, βγάζαμε μπουφάν, μας ψάχναν από εδώ, μας ψάχναν από εκεί, μιλάμε για έλεγχο. Αλλά οι άνθρωποι εκεί πέρα, μέσα στο κυνηγείο, γιατί περάσαμε στο γήπεδο, είχε να βγάλεις μόνο κάτι τα 10 ευρώ. Δηλαδή αν ήθελες να πάρεις ένα νερό, σου λέει βγάλε κάτι τα 10 ευρώ, δεν με ενδιαφέρει, δεν τα παίρνεις πίσω τα λεφτά. Φυσικά στηρίζεις το. Πολύ χρήμα, παιδιά. Πολύ μπύρα. Και πολύ ακριβά, 6 ευρώ, ένα λουκάνικο με ένα ψωμάκι. Λάμοι άνθρωποι που ξεφτύλησαν εκεί πέρα. Να δώσουμε τα χαιρετίσματα. Όχι οι Έλληνες Αταλάντα, όχι Αταλάντα. Να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας στην Αλεξάνδρα εδώ, γεια σου. Όχι Αταλάντα, είμαστε στο Αλεξάνδρα, αυτό λέει. Γεια σου Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, καλησπέρα και σε σένα. Εγώ θέλω να πω, άμα το είδατε αυτό, τον Παλωτέ. Κυριακή ο Μπαλωτέλη. Εν τω μεταξύ ξέχασε και την Δέσποινα που δεν την. Από το ιστορικό πλατείο Μαγδία. Ωχ! Η Βόλσμπουργκ είναι καλή ομάδα, αλλά μέχρι γύρω παλί. Πολύ γύρω παλί. Είμαι στη Βόλσμπουργκ 2009 γράφει. Φιλιά μου στο πλατείο Μαγδία. Μετάλλιο στο τέρμα, ε. Πείτε γνώμη για Βαγιαδολίδη. Ισπανία, ο Λέλε. Βαγιαδολίδη. Ένα εξαιρετικό χωριό. Ατλέτικο Μαδρίτη. Για Βαγιαδολίδη. Αλλά τι γνώμη θες να σε πούμε για Βαγιαδολίδη. Μήπως κανένας αδερφός το γράψει αυτό. Μια μικρή ομαδούλα είναι η Βαγιαδολίδη. Εγώ πήγα, Χριστίνα, πήγα. Θα πάμε και μαζί σε είχα πει να πάμε. Α δούμε ένα μάτι. Εγώ θέλω να πω, άμα το είδατε αυτό, Μπαλωτέλη των φτωχών. Μπαλωτέλη των φτωχών, εγώ. Νατάσα. Καλησπέρα για την Νατάσα. Γεια σου, Νατάσα. Καλησπέρα για την Νατάσα. Παιδιά, να ρωτήσω. Βαγιαδολίδη έχει πολύ ωραία χρώματα, τη συμπαθώ. Έπαιζε. Όχι, είναι μεγάλη ομάδα πέρα από την πλάκα για την Ισπανία. Τώρα όταν έχει 50 συμμετοχέ στην πρώτη κατηγορία. Το έφυγε. Έτσι είναι μεγάλη ομάδα, άσχετο που δεν έχει πάρει κανένα τίτλο. Έχει εντάξει, μια... Δεν έχει να κάνει τίτλο. Δεν πάει. Έχει έτσι. Μια συμμετοχή σε τελικό Copa del Rey, αν δεν κάνω λάθο. Εγώ θέλω να, θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Τι έκανε ο Μπαλωτέλη πάλι, ο Μάρο Μπαλωτέλη. Πολύ όμορφο γκολ απέναντι στην Σεντετιέν. Πεχταρά. Γεια σου Νατάσα, τι κάνεις. Γεια σου Νατάσα. Θεοδωρίδου. Τι έκανε ο Μπαλωτέλη, θα σου το πω. Πήγε, πήρε το κινητό του από τον κάμερα μαν και έβγαλε σέλφι. Εσύ αυτό, κοίταξε εσύ το όμορφο γκολ που έβαλε. Και το γκολ και το αυτό που έκανε. Και φέρε τώρα. Το σωτήρι του Αριστερού. Παιδιά, όποιο παίζει FIFA, στο FIFA 20. Δεν θα βάλει ποτέ μια βάλα σε κάμερα. Στο FIFA του 2020 θα βάλει το πανηγυρισμό. Πραγματικά, αν το διάβασε, η FIFA του πήρε το πανηγυρισμό. Σούπερ Μάριο. Και θα το βάλει στο FIFA με το κινητό έτσι. Εν τω μεταξύ ο Μπαλωτέλη. Υπάρχει ήδη στο FIFA πανηγυρισμό. Χάρη μια φάση που Μπαλωτέλη πριν βάλει τον γκολ. Το οποίο δεν χάνεται, παιδιά, ε! Εντάξει! Χάνεται! Είναι... Άμα βάλει τον Πέτρο Ενρίκε. Μόνο το φίλο θα κάνει. Είναι σαν να βλέπω τον Τόρες. Τον Πέτρο Ενρίκε. Τον Παλτό. Όχι, Παλτό, Ελληνίνο. Εντάξει, ο Τόρες, παιδιά, στη Λίπερ που λέγανε παπάδε και καλά είναι, παιδιά. Έχανε τα. Εκεί τελείωσε. Πάρε! Φερνάντο Τόρες το 2013 το πρωί και άμα δεν χάσει μια ευκαιρία. Κόλλησε από τη χαρά του, λέει. Για μένα. Καλησπέρα και στο ιστορικό πλατείο Μαθία. Καλησπέρα στην Μαθία. Στηρίζουμε Βέρεκ. Την Βασίλισσα του Βορρά. Θα με πούμε. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα σχόλιο. Ναι. Δεν ξέρω
Έχω και τον Neymar την μπλούζα από μέσα. Εξοπλισμένος. Neymar, το Silva Junior. Η Παρί θα περάσει στην επόμενη φάση γιατί η United θα κατέβει. Θα κατέβει μόνο. Θα το δούμε αυτό, φιλαράκι. Θα το δούμε. Ο Solskjaer έπαθε και έμαθε. Λοιπόν, για... επειδή δεν το είπαμε αυτό πριν. Ναι, θα σου το πει ο Νίκος. Η United θα κατέβει με δεύτερη και τρίτη ομάδα, να ξέρει Νίκο. Από ό,τι πήρε εγώ το ρεπορτάζ. Δεν θα κατέβουν πολύ οι βασικοί. Μαρσιάλ, Αλέξης Σάντσες που χάνει τη χρονιά. Εντάξει, καλό αυτό που θα παίξει ο Σάντσες. Ούτε ο Μάτα παίζει, ούτε ο Τζόνς, πολύ γρήγορα. Εντάξει, για Μάτα... Ούτε ο Βαλένσια, ούτε ο Πογκμπά γιατί είναι τιμωρημένος. Όλοι οι καρτικοί δεν παίζουν. Ούτε ο Πογκμπά, ούτε ο Λίγκαρτ, ούτε ο Μάτιτς. Ουσιαστικά θα κατέβει με δεύτερη τρίτη ομάδα. Εγώ πίστευα, πριν ακούσει αυτά που μας λέει ο Νίκος, πίστευα ότι επειδή έπαθε και έμαθε στο πρώτο παιχνίδι. Εντάξει, ο άλλος είχε Μπαπέ μπροστά. Δεν μπορούσε να το φτάσει. Εντάξει, εκτός Λουκάκου μέχρι 80 μύρισε λίγο ο Solskjaer. Χωρίς Λουκάκου δεν πας πουθενά. Ένας Λουκάκου που ανοίγει χώρους, που με τόσες έντρες που έβαλε η United, οι οποίες ήταν απαράδεκτες έντρες, έπρεπε να έχεις μέσα τον Λουκάκου. 2-3 να τις εκμεταλλεύονταν ο Λουκάκου. Λόγω ύψους. Λόγω σου να το δούμε. Να μην κόσμο έτσι, ναι. Μεγάλο θα προλάβει το Copa America που θα γίνει στη Βραζιλία. Θα προλάβει το Copa America, δύο μήνες εκτός όμως. Με τέλη Μαΐου θα είναι. Μικρός παίκτης για μένα για την ιστορία της United. Η ομάδα που του τέριαζε είναι η Arsenal. Εντάξει. Μια Arsenal που κυνηγάει κλασικά εκεί την τρίτη τέταρτη θέση. Για παραπάνω δεν είναι έτσι κι αλλιώς. Αυτές είναι οι μικρές ομάδες του Λονδίνου. Διότι. Εντάξει, κακά τα ψέματα. Μικρές είναι όλες οι ομάδες του Λονδίνου, κατά την άποψή μου. Παρεπιπτόντως, τώρα λόγω της που λέμε. Εγώ πιστεύω ότι κάθε χρόνο η Παρί θα κάνει παπάδες και αυτά. Τώρα θέλει να πουλήσει λέει, το γήπεδο, λέει, το όνομα του γήπεδου, λέει, σε κάτι άραβες πάλι. Κάτι τέτοιο άκουσα. Για 95 εκατομμύρια ευρώ θυσίωση κάθε χρόνο. Πίστης κάνουν οι άλλοι πίστα κάνει όφι με τον Εγινιακό, άλλοι πίστα κάνει ο Λουκάκου. Ο Λουκάκου είναι μεγάλο, εκτρώνει 2 μέτρα από τους οριστές. Στο γράμμα αυτό. Χριστίνα Κόλλερ. Χριστίνα, μπράβο, χαίρομαι που είστε τόσο ενημερωμένοι. Και στο Μουντιάλ έβαλε 4 γκολ, μετά είδαμε όμως πως είχε ψώφισε μετά στο Μουντιάλ. Το αντβέρπισε Χριστίνα. Που στηρίζεις φανατικά Βελγίο. Είναι μεγάλος παίκτης ο Λουκάκου. Ναι, ένας από τους καλύτερους εκεί πέρα μαζί με Χάρι Κέιν. Εντάξει, είναι ο πατέρας των Άγγλων ο Χάρι Κέιν. Ένας παίκτης που τον βλέπαμε πριν κάτι χρόνια στο Τότεναμ να πάω και γελούσαμε και λέγαμε ποιο παρτάλι είναι αυτό. Και στο Πάουκε Τότεναμ που μας ακύρωσε τον κόλλο ήμουν αμέσως, το θυμάμαι, δεν μπορούσε να κάνει κοντρόλ με το αριστερό. Έπεσε την μπάλα. Πατούσε την μπάλα και λέγαμε. Από εκεί και πέρα όμως προήλθα από τις ακαδημίες της Arsenal. Αποτέλεσε διαμάρι του Λονδίνου. Αυτό τραγική ειρωνία πάω. Παιδιά, εγώ θυμάμαι. Το να προέρχεσαι από τις ακαδημίες του Άξενα και να καταλήγεις την Τότενα. Και να είσαι και αρχηγός της ομάδας και να είσαι το ίδιο όνομα των παιδιών. Αυτά συμβαίνουν. Εγώ θα σας πω κάτι τελευταίο. Εγώ θυμάμαι το 11 ήταν το Μάρ. Ή το 10. Με την Τότενα. Το 11 δεν ήταν. Το 10 ήταν. Το 10. Όχι, το 11-12 ήταν. Ναι, 11-12. Ήμουνα μέσα στο Πάρκ Τότενα. Το θυμάμαι πιτσιρικά τώρα πόσο ήταν, 19-20 χρονών. Πες να ήταν. Τώρα πόσο είναι ο Χάρη. 25. 26. Κάπου εκεί είναι. Δεν μπορούσε να ήταν 19-20. Ποιο είναι το 11 και τώρα να είναι 19-18. Μαθηματικό σπουδάζεται. Απευθύνεται. Μέση λέει Νατάσα. Νατάσα, ωραίο όνομα να πούμε, αλλά όχι και Μέση, εντάξει. Καλά τα λέει η Νατάσα. Καλώς ο Μέση. Την επόμενη φορά στην εκπομπή θα φορέσω ο φανέλο του Μέση στην Παρσελόνα. Νατάσα. Νατάσα. Μωράτα. 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 Το μεγαλύτερο παλτό εκεί πέρα. Έχει ανέβει δύο μήνες. Έχει ανέβει ο Μωράτα. Κάνει καλή χρονιά. Παρ' όλα αυτά, άμα ήταν καλός, θα τον κρατούσε η Ρεάλ. Μα αφού η Ατλέτικο είναι μεγαλύτερη από τη Ρεάλ.
Εντάξει τώρα, φίλε, υπερβάλλεις. Δεν υπερβάλλεις. Είναι ο υπερβάλλον ζήλος. Για εμάς τους κολτσονέρας, η Ατλέτικο είναι μεγάλη υπερβάλλον στον κόσμο. Εντάξει. Για μένα ο αγροτικός αστέρας είναι η πιο καθαρή ομάδα στην Ευρώπη. Καλησπέρα στη Δήμητρα. Λοιπόν, Δήμητρα. Σου, πρωτού καλησπέρισουμε άλλα άτομα. Από πού είναι η Δήμητρα? Καρδίτσα. Καρδίτσα. Λοιπόν, να συμπληρώσουμε λίγο για το... Έχουμε κάποιο άλλο πρωτάθλημα που πρέπει να πούμε. Κυπριακό. Έχουμε. Το μόνο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι η μεγάλη νίκη του Πενφίκα μέσα στην Πόρτο. Μεγάλο διπλό. Μεγάλο διπλό, 1-2, μέσα στο Κονσεσά το Σέρτζιου. Που ανανέωσε άλλα 3 χρόνια. Στον Τρακάο. Μέσα στο Τρακάο, επί τη μισητή αντιπάλου, πήρε την πρωτοφορία στο Πορτογαλικό πρωτάθλημα. Συγκλονιστικό αναμένει το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Είναι 2 βαθμούς πάνω νομίζω η Μπενφίκα από την Πόρτο. Δημήτρη, αλλά έχεις να δώσεις καμιά πρόβλεψη για καναματσάκι. Να μας δώσει η Νατάσα. Νατάσα, τέχνης. Η Κριστίνα. Καλώς στο βλάχο την Αρκιανάρα. Νατάσα, τέχνης. Ζάχο, ποιο Ζάχο. Γεια σου, Ζάχο. Γεια σου, Ζάχο. Φιλάκι πολλά για τα φρήκατα. Νατάσα, τι έχει να πει για τον Μπαρτέλη, τον Μάριο. Ο Λουκάκου λέει είναι για λίγα και καλά πράγματα λέει. Εγώ η αλήθεια είναι είμαι για Μπορούσια Ντόρτμουντ. Λοιπόν, ένα-ένα τα μηνύματα να τα σχολιάσουμε. Ποιο έγραψε για τον Λουκάκου πάλι. Χριστίνα. Χριστίνα, μέσα στο φέρο με τον Λουκάκου εδώ πέρα στο Βολκάνο. Να δει τι ωραίο που είναι. Εγώ είμαι ο Λουκάκου. Μεγάλο κολτσί. Εδώ είμαι ο εκτό και μετά τα κάτσε κάτω. Και εκτό γηπέδου. Η Νατάσα λέει ο οποίο δεν είναι Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μία είναι μπορούσε να τάσσε και δεν είναι από τον Τόρκο. Κλάντμπαχ. Μπορούσα. Έτσι λέει. Καλά κάνεις να τάσσε, και εγώ Ντόρκμουντ είμαι στην Γερμανία. Να ξέρεις. Κόβω την άλλη εβδομάδα με μπλούζα του μεταλλικού. Ένας. Κόβω την άλλη εβδομάδα με μπλούζα του μεταλλικού, λέει ο Κουδικιάς. Πάμε, έχουμε Κοζάνη εκεί πέρα, σε κάνω προετοιμασία. Ο Γιώργος Βαϊδίρκας. Ένας ψηφέθημος. Γιώργος Σαντάρα, Ιωαννίδης Κώστας, Καλίτζογλου, μικρή ομάδα για άξινα. Δέσκος λέει. Ο Βαρδίκας, αρχηγέ μου. Συμφωνώ, φίλε. Αρχηγός μου, συμπέκτη. Η Arsenal είναι τεράστια ομάδα και αδικείται το ότι δεν έχει Champions League. Και έχουν κάτι ομάδε τύπου Chelsea. Βαρδίκα, δεν ήταν offside τελικά την ασή που σου έβγαλε την Κυριακή. Όλοι το είπαν. Ο πατέρα μου το επίθεσε και με εσύ. Είπε τα καλύτερα λόγια του παπά μου για σένα. Σε πάει πολύ. Ρεκοφίδι, αγόρι μου λέει Δέσποινα. Γεια σου, Δέσποινα. Γεια σου, Δέσποινα. Πού ταξιδεύει? Να δώσουμε την tour. Θέλεις να έρθεις εδώ πέρα πιούμε καφέ? Γεια σου Δέσποινα. Δέσποινα, πλατεία Ελευθερίας 39, Βολκάνο καφέ μπαρ, προλαβαίνεις να κλείσεις. Προλαβαίνεις να κλείσεις. Ελευθερίας 39, Βολκέινο, καθημερινά Δευτέρα με Σάββατο, 9 με 1, ο καφές 1,5 ευρώ, αυτό πουθενά, μόνο στο Βολκέινο. Να το ακούσει ο αρχηγός μου Γιώργος ο Βαρδίκας, να φάμαστε εδώ πέρα με την ομάδα και μετά θα φέρουμε. Μην βάλεις πολλά όμως, γιατί είναι η φέστη εδώ μέσα. Με εξαιρετικά εμπέσματα. Κώστας Καλίτσοβλου, τρένο κόφα λέει. Τρένο είναι. Τερματοφύλακας μου, γεια σου Καμίλια. Τερματοφύλακας μου έσαι, για πες μας βασικό λουτάζας. Τι μόνο λόγια είναι, γιατί μας άλλα μας λέει. Φήμες λένε ότι είναι πρώτος κόρε. Φήμες, να μας επιβεβαιώσει ο τερματοφύλακας του συμπέχτης. Κανίδια. Έρχεται λέει η Δέσποινα του. Α, ωραία. Σε περιμένουμε εδώ πέρα, Δέσποινα. Έρχομαι λέει. Εδώ πέρα ο Πάνος. Ταξίδι κάνει η Δέσποινα. Να πω και κάτι τελευταίο, δεν είπαμε για το μηχανικό μου το αθλητισμό. Αναστασία Σούλτη. Καλησπέρα την Αναστασία, τι κάνω τα τρικαλά. Όπου, καλησπέρα στην Αναστασία. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που μας βλέπεις. Να τη δω λίγο. Λοιπόν. Να δω και εγώ λίγο. Λοιπόν, να πούμε και για την Basket League λίγο, να φύγουμε από το ποδόσφαιρο. Ναι, μετά να... δεν έχουμε κάτι άλλο να σχολιάσουμε. Να πούμε για το Champions League βασικά. Να, πέστα, πέστα. Είναι και... Ναι, εντάξει. Κάνε μια αναφορά λίγο. Έχουμε πάω ΚΑΕΚ σήμερα σε ένα διπλό μάτς για το Champions League του μπάσκετ. Σε αυτή τη γελία διοργάνωση, όπως είναι το Champions League. Εντάξει, τρίτη κατηγορία τώρα μπάσκετ και μετά έχει η τέταρτη κατηγορία, είπα Europe Cup να πούμε. Με συγχωρείς λίγο, πες το λίγο τι με είπε ο τερματοφύλακας, συγγνώμη. Δεν βλέπει κανέναν, τι εννοείς. Παίρνει την μπάλα και πηγαίνει μόνος και δίνει πάση επειδή δεν βλέπει κανέναν. Τι εννοείς, λίγο εξηγήσε το μέλλον, γιατί αυτό είναι πρώτο σκόρα με 30 γκούντα φορά από το δεύτερο. Και εκεί είχε άλλο μάτσα από τους Κυριακή ξημερώματα. Έπεσε άλλο μπαλίτσα και μετά θα παίξει εκεί. Δεν με πιστεύαν, για το θα φέρουν όσο έπαιξε άλλο μπαλίτσα την Κυριακή. Τα ξημερώματα της Κυριακής ο κόφα. Καλά, οκ, Δέσποινα. Άμα ξέρει για την Βαγιατολίδη, φέρτηνα.
Βαγιαδολίδη, δηλαδή το χωριό μου έδωσε και τόση ώρα που το αναφέρω. Άμα ξέρει για τη Βαγιαδολίδη και την Τζιρόνα τη. Δεν σε βλέπει κανένα. Βρεχαριστούν και ανοίγια, του πήραμε ένα μηδέν. Μου μέντε καπέφτη τώρα. Το Σάββατο, την Κυριακή, είδε πω πήρα. Μέντε καμένε καλύτερα. Δεν είχαμε αναγκαία. Λοιπόν, σήμερα πάω κάτι 7,5 ώρα. Άμα δεν στο πούμε. Σε ένα παλατάκι που άμα δεν έχει 3,5-4,000. Θα είναι απαράδεκτοι όλοι αυτοί που ανεβάζουν. Έτσι είναι λοιπόν. Πάμε και πάμε και πού πάμε. Κανονικά ο Γιώργος Σαββίδης που ηγείται του ποδοσφαιρικού τμήματος έδωσε το μήνυμα. Εντάξει. Όσοι μπορούν να πάνε να πάνε. Ένα πολύ ωραίο ματς. Πολύ σωστά. Εντάξει. Και με τις στροφές του Χάπερ και του Γκόντα να πούμε έτσι. Ναι, ναι. Οποίοι... Εφόσον πληρώθηκαν. Επιστρέφουνε. Μια ΑΕΚ που έχει μεγάλο μπάτζετ. Θα ήθελα να συμπληρώσω λίγο πριν συνεχίσει την κάτι. Δεν ξέρω αν το διάβασε κάπου. Λέει ο Τζαμάλ Τζόουνς αποχωρεί από το ΠΑΟΚ γιατί πάει για χειρουργείο και ψάχνει ο ΠΑΟΚ Αμερικάνο να φέρει τώρα. Αυτά είναι τα δυσάρεστα δυστυχώς τώρα τελευταία στιγμή μέσα στο Μάρτιο δύσκολο να φέρεις. Έλα μπέτσα τον Τζαμάλ ο οποίος έχει δώσει το στίγμα του στα περισσότερα παιχνίδια με τα τρίποντα. Έχει πολύ καλό τρίποντο σκι. Έτσι. Μπορεί να συνεχίσει με τον Πολύ για το ΠΑΟΚ. Θα είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό, πιστεύω ότι το σκορ θα είναι μεγάλο. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος πετυχαίνει τρίποντα, παίζει κυρίως μακριά από τη ρακέτα. Η ΑΕΚ που έχει επίσης παίκτες που παίζουν με τρίποντα όπως είναι ο Σάκοτα και ο Θείοντορ, πετάνε την μπάλα και ο Τζέιμς. Το Παλατάκι έχει μια κακή παράδοση η ΑΕΚ απέναντι. Έχει κακή παράδοση και συνήθως όταν προηγείται το γυρίζει ο ΠΑΟΚ. Αλλά μιλάμε για ένα διαφορετικό μάτς καθώς είναι στο Champions League, οπότε εκεί... Διαφορετική νοοτροπία. Παίζει ο πρωταθλητής Ευρώπης με μια ομάδα η οποία εντάξει, δεν είναι. Θα παίξει... Έχει ένα μικρό μπάτζετ, είναι απλήρωτη. Έρχομαι εγώ, έρχομαι εγώ, Ράμπερτ, είμαι και μάτζερ του Νάιτου. Στο Champions League όμως, μην παρεξηγούμαστε. Υπηρετικό πήρε. Εντάξει, υπηρετικό, εντάξει. Και Φλαμέγκο και Φλαμέγκο και Φλαμέγκο. Εντάξει. Να, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο επίτευγμα. Μεγάλο επίτευγμα, ναι, δεν το υποτιμάμε, ναι. Αλλά εντάξει, είναι Champions League. Είναι τρίτη ομάδα, να το πούμε αυτό, μετά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό που παίρνει το περιοδικό. Είναι τρίτη καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Αλλά φέτος λίγο σε έναν διάρκεια. Μεγάλη ομάδα, έχει και 3-4 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ. Ένας Ματσιούλης ο οποίος είναι όλο το μπάτζετ του ΠΑΟ και όλο το μπάτζετ του Άρη, εντάξει. Μα τι να πεις τώρα. Σήμερα είχαμε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της ΕΣΑΚΕ που έγινε μπάχαλο. Μπάχαλο, έτσι λέμε μπάχαλο. Ο Ολυμπιακός λέει δεν κατεβαίνει στο πρωτάθλημα, θέλουμε ξένους διαιτητές. Παναθηναϊκός λέει, αν μας αφήνουν ξένοι διαιτητές δεν θα κατεβούν ούτε κι αυτοί. Είχαμε παράπονα από τον πρόεδρο του Άρη για τις διαιτησίες και του Ρεθύμνου. Yeah. Έγινε σφαγή, έγινε μεγάλη σφαγή σήμερα. Διακόπηκε τρεις φορές στη συνεδρίαση για να ρεμίσει τα θέματα. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο κ. Γιαννακόπουλος που είπε, λέει, να φέρουμε καλύτερα Κινέζους διαιτητές. Παρά Ευρωπαίους, παίρνει Κινέζους. Ο Ολυμπιακός δεν θα κατέβει. Θα τους φέρει και επενδυτές στο ποδόσφαιρο, μάλλον γι' αυτό. Μάλλον γι' αυτό. Ψάχνει το Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο. Έλεγε Γιαννακόπουλος, άμα φέρετε ξένους διαιτητές, γιατί εσά και μάλλον θα φέρει στα play-off από ό,τι άκουγα ξένους διαιτητές, δεν θα κατέβει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός του λέει το ίδιο πράγμα. Γίνεται ένα μπάχαλο. Έχουμε γίνει γενικά στην Ευρώπη ρεζίλη. Πατού ρεζίλη, μας κάνουμε. Και θα συνεδριάσουμε μετά το Πάσχα πάλι για τα play-off. Αυτό έχω να πω εγώ. Τσάου Αλεξάνδρα. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να κατεβαίνει. Δεν θέλει. Το είδαμε ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ. Γεια σας Αλεξάνδρα, καλή συνέχεια. Γεια σας. Δεν του αρέσει. Πάνε εκεί πέρα, πάνε στην Αλεξάνδρεια, πάνε εκεί σε ένα καφέ. Κοτς, 3-5-2 θα παίζουμε. Στο λίγο πλατή Σύντου η Βασίλισσα του Βορρά, Βέρεια. Αλεξάνδρα, σε περιμένουμε στο Μαρτίς για κάποια για πράγματα. Αν Βασίλισσα μου, ο Νίκος ξέρει και τους ύμνους εδώ πέρα. Το ακριτήρι, το ακριτήρι. Ο Νίκος, για όσους δεν το ξέρουν, σκέφτεται να ανοίξει νυχτερινό κέντρο, αλλά να παίζει ύμνους ομάδων να την εκπροσωπεί. Πάμε. Αλλά μέσα τη δεύτερη. Σκέφτεται τον Νίκο. Σκέφτεται τον Νίκο να πάρει τον ύμνο του Πλατανιά, το πηγαίνω από εκεί να λέει ΑΟ Πλατανιά, ΑΟ Πλατανιά. Άμα μου φέρεις την φανέλα του Τι Καμονά. Τι Καμονά, την πήρα μου. Το εσυκουλού πως θες. Λοιπόν, αυτά και για το κομμάτι του Basket League. Οπότε... Άντε, ωραία, δώσε κόμμα. Και θα συνεχίσουμε.
Θέλει ο Τύρι να μα πει σε τι συγκέντρωση από την Φόρμουλα 1 και το MotoGP. Ναι. Εν συντομία όμω. Ναι, θα ακούσουμε σε λίγο. Τρόμος. Εν ώρα εκπομπή. Να κάνε, παιδιά, φίλα σα. Κάνα δεν μπορεί να περιμένει 10 λεπτά. Εν ώρα εκπομπή θα το τρώει, ρε. Λοιπόν, ανορεξία. Εντάξει, μέχρι να φας. Η Χριστίνα λέει θέλει να σε πάρει να πάει να δείτε το Old Trafford με την United. Εγώ δεν θα πάω πάνω εσύ αφού την είπες εσύ. Είσαι, εσένα θέλει επειδή έχεις και είσαι και ποδοσφαιριστής. Λοιπόν. Εσένα δεν σε θέλουνε. Που έγασε στέλνει στον άλλον. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε την πρεμιέρα του Μότου. Πηγαίνω στη Βούλς εγώ πηγαίνω. Στο Μολυνό. Ναι, αυτό έχω. Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε την πρεμιέρα του MotoGP στο Κατάρ. Το τρίμερο αυτό είναι 10 Μαρτίου. MotoGP, Moto2, Moto3. Από το MotoGP στηρίζουμε τον γιατρό τον Βαλεντίνο Ρώση που στα 40 του θα αντιμετωπίζει τα πιτσιρίκια και δεν τα βλέπετε καν. Θα πάει για το 10 του φέτος με την Yamaha. Γεια σου, Ρούλα. Έχουμε μια Ducati Cornilla. Πετρίδου. Α, ψυχή, τέλος. Έχουμε μια Ducati πολύ δυναμική στην τελική ταχύτητα. Στο Κατάρ, όπως βλέπουμε κάθε φορά. Φόρμουλα 1 MotoGP λέμε, δεν λέμε για μπαλαρούλα. Του να παίξει μπαλίτσα. Την επόμενη εβδομάδα αρχίζει και, και η Φόρμουλα 1 15 με 17 Μαρτίου στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Που είναι μια κλειστή πίστα. Εκεί πέρα πιστεύω ότι η Ferrari με τον Sebastian Vettel θα κερδίσει τη Mercedes του Lewis Hamilton. Στηρίζουμε Lewis Hamilton αλλά και Sebastian Vettel. Αυτά. Sebastian Vettel μόνο. Κουτερία Ferrari. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, ό,τι θέλετε να πείτε, εδώ είμαστε. Πάλι για μπάλα. Τι θες να πούμε για γυμναστική, θέλει να πούμε η Ρούλα. Πρέπει να δώσεις πάνω. Πληροφορίες για πέφτει. Πληροφορίες για τη διατροφή. Τι πρέπει να τρώνε και πώς πρέπει να το τρώνε. Ρούλα, ποιο κομμάτι σου ενδιαφέρει για τη διατροφή και για τη γυμναστική για πέφτει και θα στο λύσω εγώ όλα. Στείλ μου εσύ τι θέλεις και θα στο έχω έτοιμο αν όχι απευθείας. Αν είναι κάτι που δεν θέλει πολύ υπερσεργασία, θα στο έχω έτοιμο αμέσως την επόμενη μέρα. Εγώ η Tour και ο Πάνος πολύ θα πάμε. Tour! Εντάξει, δεν θα το ξεχάσω. Α, Tour τι είναι! Τριάδα βοθιά, συμμετέχει από δύο. Έσπινα του Tour, είναι από το ρίσωμα Τρικάλων. Από το ρίσωμα Τρικάλων! Α, Τρίκαλα. Και μένει, είναι μόνιμος κάτοικος Αττικής. Μόνιμος κάτοικος. Σε ποιο μέρος στην Αττική, Περιστέρι. Ο αδερφός είναι full χανούμ. Σκοτώνει, ορίζει. Δεν πειράζει. Δεν είπα κάτι για Ρούλα αμέσω. Σε ποιον πάει αυτό, Ρούλα. Στον Νίκο που είπε και τι λοιπά. Μαλακία, είπε μπλακία τώρα, την παρεξήγηση του Νίκο. Μπορείτε λέει, να κάνετε αναλύσει λέει για το τένις που μου αρέσει και όχι για το ποδόσφαιρο. Α, ο τένις! Ναι, τσιτσιπάς. Τσιτσιπάς έφτασε μέσα στο top 10. Αλλά αποκλείστηκε του Φέντερερ. Έχασε. Α, τη σχόλη του Φέντερερ και του Ναδάλ. Εντάξει, παιδιά, αυτοί είναι άτομα τώρα που. Μπράβο στον Τσιτσιπά, πάντα του θα πούμε. Ένα μεγάλο respect στον Στέφανο. Μπράβο στον Στέφανο. Αλλά. Μεγάλη Στέφανη, δύναμή σου. Είμαστε εδώ να πούμε όλη η Ελλάδα. Και στο εξωτερικό να πούμε. Τι είναι αυτό το τέρι. Εντάξει, τώρα για το τέρι, τι να πούμε, παράδειγμα, μια μπάντα. Εγώ τώρα με καρδιά για το πάνω. Μουσικολογία θα πήγαινε μα. Στο γαλάτσι λέει. Στο γαλάτσι? Στο γαλάτσι. Καλύτερα στο γαλάτσι. Βαζελοπερικίνο. Σχετικά με όλα τα άλλα. Αλλά είναι κοντά στο κέντρο. Παιδιά, να πω κάτι για το Τσιτσιπά. Είναι 20 χρονών το παιδί. Κανένας άλλος δεν έχει φτάσει μέσα στη δεκάδα τόσο σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι. Το παιδί. Το Σάββατο έχασε ένα τελικό που το Φέντερε. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι σπουδαίος τενίστας παγκοσμίως. Όπως είχε πει ο Φέντερε λέει σε λίγα χρόνια θα είναι και πρώτος. Ναι. Το έχει το παιδί, μπράβο του. Τι να πω, τιμάει την ελληνική μόνο σημαία. Μόνο θετικά σχόλια ακούστηκαν για τον Στέφανο πάντως. Τιμάει την ελληνική σημαία και είμαι έτοιμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιου σε ένα χρόνο από τώρα. Κόπος και η Σάκαν. Πώς την αγαπάμε αυτή. Είναι 17. 17 είναι. Σάκαν, τάκ, έχουμε ένα σύνδεσμο. Λοιπόν. Και να δώσουμε. Πώς θα Κόουτς, άμα με βλέπεις, είδες πως πιο... Α, αναλύσω κάτι, θέλω να πω και κάτι. Κόουτς, παρετήσου. Συγγνώμη για την εμφάνισή μου που χτύπησα τον Άρωνα στην τελευταία φάση τον πέταξα πάνω στον προβολέα. Χτύπησε το κεφάλι του. Ήταν λάθος εικόνου.
Αυτό είδατε πώς έπαιξα για την ομάδα. Τιμάω την ομάδα. Ήμουν χάλια. Τη ζητώ συγγνώμη για την συμπεριφορά μου, αλλά όπως μου είπατε, έκανα το καλύτερο μάτι της ζωής μου που μπορούσα για την ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έδωσα και δύο assist. Έδωσα και δύο assist αυτό. Είναι ο coach μέσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μέσα μας ακούνε. Γεια σου, coach! Ρούλα να πάει πάνω το πρωτάθλημα και θα πέσει η Κομωτινή. Λοιπόν, Ρούλα, πες για το βόλι, για το βόλι, κρετίνο μόνο. Γεια σου, Αλεξάνδρα από την Ημαθία. Για βόλι, δεν κάνουμε αναφορά για βόλι. Δεν κάνουμε, γενικά αναφορές για βόλια δεν δίνουμε εδώ στην ΕΠΟΠΕ. Η Δέσποινα να σου στέλνει... Την επόμενη φορά... Μια καρδούλα, μια ζωή καρδούλα σε στέλνει. Την επόμενη φορά θα αναφερθούμε και στο βόλι. Εντάξει, το βόλι τώρα δεν μας αφορά τώρα στην διατυχονική περίοδο αυτό, αλλά θα το βάλουμε και μέσα στην δημοτικονομία. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι άλλο να προσθέσουμε στην πλάτη. Να πούμε ότι έγινε ένα περαστικό του Σάββατο στο πόλο γυναικό. Αυτό ήταν μεγάλο παράδειγμα. Από του βάζελου χτυπήσανε παιδάκια με αμαία ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Μπάσκετ που είναι να σα δω. Στο δόκτωρο τη Αθλητή Ευρώπη, συλλογικό και εθνικό επίπεδο ω παίχτη και σε εθνικό ω προπονητή. Αντώνη. Το Γιαννόπουλο πώ μου ανήκω. Γιαννόπουλο. Πού είναι ο Γιαννόπουλο από την Αθλητή. Που έχει το γνώρισε εσύ. Βγήκε με καφέ. Μάλιστα λέει πολύ τι λέει. Αποτέλεσμα όλη μάλιστα. Θέλουμε να εκφράσουμε ότι αυτό που έγινε το Σάββατο ήταν απαράδεκτο. Χτυπήσανε 30 αλήτες παιδάκια μαμαία στο κεφάλι. Το καταδικάζουμε. Απαράδεκτο. Τι να πω ρε παιδιά, σε γυναικόπαιδο πάντα χτυπάτε, πάντα σε άντρες. Βάζε ήταν Παναθηναϊκή ήταν. Ό,τι έχουμε μάθει. Αυτά απαράδεκτο, έχουμε ξανά. Δεν υπάρχει χρώμα σε αυτή την Παναγιώτη Γιαννάκη. Δεν υπάρχει, ναι. Δεν υπάρχει. Τώρα το να είναι Παναθηναϊκή Ολυμπιακή, αυτά δεν υπάρχει. Θέλω ένα σχόλιο από τον Μίλτο τον Ιωαννίδη, άμα μας βλέπει το κολόπεδο αυτό που είναι χαμένο αυτό το παιδί. Στα ποτάρια και στη συνέχεια, αλλά δεν πήγε. Λοιπόν, οπότε σε ένα ακόμα. Ναι, μέσα. Άμα είναι μέσα, coach Βάγκωνα την Κυριακή θα γίνει χαμός. Καλησπέρα στην Γεωργία. Ποια είναι η Γεωργία? Η Τσιρόνια, από Τρίκαλα. Από Τρίκαλα. Τα Τρίκαλα Σαλονίκη εδώ πέρα να πού. Να μας θυμίσεις. Τρίκαλα Σαλονίκη. Τα Τρίκαλα θυμίζονται ότι για την ευρωπαϊκή τέτοια έχει πάρει το βραβείο ότι καλύτερη ευρωπαϊκή πόλη στην Ελλάδα. Μπράβο, παιδιά. Έχω πάει και. Γεωργία Τσιρόνη. Έφυγα, πάω για τρέξιμο στο επόμενο έρχομαι. Έγινε Ρουλάκη, ευχαριστούμε για που μας στηρίζει. Θα τρέξεις. Ρούλα, σε ευχαριστούμε. Μια ζωή Sport Killer. Έτσι ακριβώς. Μη χάνεις την εκπομπή. Ό,τι θέλετε, μιλήστε, μην τρέπεστε. Γεια σου, Ρούλα. Δεν το πίνεις. Λοιπόν. Δεν δώσα να πούμε και το quiz. Δώσε και το φαβορί για τις πολιτικές εκλογές. Για τις πολιτικές εκλογές. Αλλάξαμε. Α, δεν θα το επίπεδο αυτό. Λοιπόν, εδώ ο χορηγός μας θα δίνει ένα quiz. Θα το δώσουμε. Το τελικό σκορ Ολυμπιακός Άρης. Το κατάλαβα. Γράψτε κάτω στη συνομιλία μας ή στα σχόλια του live, μετά την εκτέλεση του live, ποιο πιστεύετε θα είναι το πιθανό σκορ της αναμέτρησης. 1-0, 2-0, 0-2, όποιο επιθυμείτε εσείς. Και Νίκο, ποιο είναι το... Κερδίστε ένα τραπεζάκι αξίας 25 ευρώ στο Βολκάνο. Δέσποινα. Εδώ παρέα, σε βραδιές Champions League και Europa League. Το ξέρουμε τον πάνω, το ξέρουμε. Ή σε οποιαδήποτε διοργάνωση, σας περιμένουμε εδώ πέρα. Αυτός που θα κερδίσει το τραπέζι αυτό το 25 ευρώ. Έχουμε το Γιάννη Σαράτσης. Γεια σας, Σαράτσης. Γεια σου, Γιάννη, ξάδερφε. Γιάννη Σαράτσης, καλά καθούμενα πάνω εδώ στην Πολύχνη. Το καλύτερο εστιατόριο, έτσι. Το νούμερο ένα εστιατόριο. Γεια σου, Γιάννη. Στη Μακεδονία. Μόνο, στην Ελλάδα, μην πω και στη Γερμανία. Η κλήρωση θα γίνει στις 12 Μαρτίου, Τρίτη. Θα μάθει. Όποιος πήρε το τελικό σκορ θα μάθει. Απλά θα σου πω, απλά παιδιά, γράψτε το, δεν είναι τροπή. Εσείς που επιθυμείτε να δώσετε κάποιο σχόλιο της αναμέτρησης, κάτω στα σχόλια. Κάτω στα σχόλια. 0-1. Είτε τώρα που εκτελείτε το live, είτε μετά. Γιατί μετά την εκτέλεση του live, στα σχόλια από κάτω. Για το Ολυμπιακό Σάρι, συμφωνώ και εγώ. Ο Αντώνης λέει 0-1, ωραία. Και εγώ το ίδιο, μπράβο Αντώνη. Και πείτε μας και το. 5-0 λέει εθνιστικό. Καλά είναι. Τι παίζει ο Ολυμπιακός Μακεδονίας. Τι ομάδα είναι, ρε. Εσύ, εχθές δεν βγήκατε για μπουκάλι. Δεν βγήκατε για μπουκάλι. Με ζαλίζετε στα τηλέφωνα, δεν πειράζει. Και αυτός που παίρνει μια απόκριψη και μας έχει ζαλίσει να πούμε στο κινητό.
Άμα είναι άντρας να μην του σηκωθεί, άμα είναι γυναίκα να μην κάτσει πουθενά. Δέσποινα, τον ξέρουμε τον πάνω, συμφωνώ. Φυσικά, Αντώνη, συμφωνώ 0-1. Καλά, τώρα καλά και εμείς το έχουμε την καρδιά. Όχι, 5-0, εντάξει. Εντάξει, είπαμε. Να κάνω ένα γκάλο. Μιλάνε και οι πέτρες. Να κάνουμε ένα γκάλο. Τι πει να βάλουμε εμείς σε τέτοιο δημοψήφισμα, πόσο θα. 1-0, 1-2-0, 3-0. Να δώσουμε λίγο προβλέψεις, Νίκο. Το μπαλάκι πάει σε σένα όπως κάθε φορά στο τέλος της εκπομπής. Για το στοίχημα. Θέλω να δώσεις προγνωστικά μόνο τη Super League αυτή την εβδομάδα. Μόνο τη Super League. Ένα πρωτάθλημα το οποίο φτάνει στο τέλος και πάνω κάτω ξέρουμε. Πάνω κάτω πως θα έχουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή πιστεύουμε, ρε παιδί μου, οι ομάδες που θα σου πούνε θα πάρουν κάποιο αποτέλεσμα. Παράδειγμα. Εγώ λέω, θέλω να δεις λίγο τα ματς. Έτσι όπως είμαστε τετράδα, να σημειώσουμε τα σκορ που θα πούμε. Θέλω λίγο να δεις τα ματς που είναι πάνω στην άκρη του χαρτιού, στην δεξιά λωρίδα. Και να μου πεις κάθε πρόβλεψη και κάθε σκορ που πιστεύεις. Θα πούμε όλη την πρόβλεψή μας. Θα σημειώσουμε τις προβλέψεις μας και την Τρίτη θα δούμε ποιος πέτυχε τα περισσότερα σκορ. Και το τραπεζάκι αξίας 25 ευρώ είναι κοντά. Τα πεζάκια, τα πεζάκι. Ωραία, πάμε. Όποτε γουστάρετε, 25 ευρώ θα κοντάρει στην πυρίτσα σας. Ό,τι θέλω να κάνω. Εξαιρετικά εδέσματα να πούμε εδώ στο Volcano. Φυσικά, σε πολύ έναν όμορφο χώρο αθλητικό. Να πω κρατήσει. Θα απολαύσετε όλα τα ματ. Νίκο, τίποτα μάτς, θα σημειώνω εγώ πέρα, πως λοιπόν, πάνω σε ξέρουμε, το ξέρουμε, εντάξει, το ίδιο η τώρα 2-3 το μάθαμε. Για το Ολυμπιακό Σάρις, εγώ την είπα στην αρχή την άποψή μου, ότι θα είναι έξω αγωνιστικός ο χαρακτήρας του παιχνιδιού. Ο Άρης έχει καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και είναι πιο φορμαρισμένος σε εννοείται από τον Ολυμπιακό. Ναι, πόσο το δίνεις. Συμπαγή ομάδα. Πόσο το δίνεις. Εκεί στο 2-1 από το βλέπω το μάτς. Μη σε ακούσει η Φορτούνη. Διάφορους σκέιπς, ταλάνια, Τζακ Ντένιελς. Λέω ότι θα μπει και αυτό γκολ στο Ολυμπιακό Σάρις. Έλα να πούμε Αντώνη ένα εδώ πέρα τώρα. Τώρα πεις θα το βάλει. Λοιπόν, το επόμενο μάτς. Εγώ έδωσα ο Ολυμπιακός Σάρις. Εγώ πάντως θα σημειώσω. Εγώ μόνο την δούλα και ξέρω την αργή. Σωτήρης, εγώ θα πω σαν Σωτήρης, αυτό το μάτς είναι 0-1. Χτυπάω από τώρα. Ωραία. Το δίνω στον Κοφίδης 0-1. Αυτό το μάτς. Πανάρα, πώς θα δίνεις. Εγώ προσωπικά το Ολυμπιακό Σάρις 1-1. Πάνω σε πολύ τη ΕΝΕΣΑ. Πιστεύω ισοπαλία, θα ρηχθούν και οι δύο ομάδες. Θα σκοράρει και ο Άρης, πρώτος ο Άρης πιστεύω, και ο Ολυμπιακός θα σοφαρίσει. Κύριε Νίκο, πόσο το δίνουμε? 0-1. 0-1 και εσύ μαζί μου, ωραία. Νίκος Κωνσταντινούδης. Όχι μαζί μου. Εσύ μαζί μου, γιατί εγώ το λέω και μια εβδομάδα. Εγώ το είπα, 0-1. Συνεπώς ανακεφαλαίωση, εγώ το δίνω 2-1. 0-1 το δίνει ο Σωτήρης και ο Νίκος. Και πάνω στο δίνει 1-1. Ολυμπιακός Άρης. Γράψτε το σχόλιο σας από κάτω και ρίξτε το τραπέζι για 25 ευρώ. Τι λέει, η χώρα τα χάει είναι πετρέλαιο. Πιείτε σύμβαση και θα καταλάβω. Ελάτε στο Μαρκίνο να πούμε ό,τι θέλετε. Ελάτε να κεράσουμε σαν το εδώ πέρα το Βουλκίνο. Το χέρι είναι πετρέλαιο, λέει. Πιείτε σύμβαση και θα καταλάβετε. Αντώνη, τα πάντα πίνει. Ο Αντώνη εδώ πέρα είναι ειδικό στα ποτά. Αντώνη, χτύπα την πρώτη. Το χέρι είναι τα χειρότερα ποτά. Να πάμε στο Παναθηναϊκό. Το είναι από τα καλύτερα. Λοιπόν, παιδιά, μην πάμε σε ένα θέμα μετά το άλλο. Έχει το λόγο Νίκο. Πάω κατρόμητο. Πάω κατρόμητο, μισό Νίκο, να τα σημειώσω. Μπορεί να γράφει τα αρχικά των ονομάτων μα για να μην τα γράψει. Εντάξει, ναι, άδικα. Πάω κάτω. Ναι, ναι. Πάω κατρόμητος 3-1. Το δίνω εγώ. 3-1. Εγώ το δίνω. Να πω εγώ. Εγώ το δίνω 2-0. Πάω κατρόμητος. Το ίδιο μπορώ να πω εγώ για αυτό που είπες για το Ολυμπιακό Σάρις, Νίκο. Εδώ ξεκάθαρα 3-1. Πιστεύω εξωγωνιστικό αποτέλεσμα. Και ο Νίκος. 2-0. Και εσύ 2-0 σαν εμένα. Δίνουμε 3-1 εγώ και ο Πάγος, 2-0 ο Σωτήρης και ο Νίκος. Εν συνεχεία έχουμε Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης. Εδώ πιστεύω ότι το αμφίσκολο είναι πολύ κοντά. Εγώ θα το δώσω γκολ-γκολ χωρίς ακριβές σκορ. Γκολ-γκολ είναι το δικό μου σημείο. Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης. Και δύο, εγώ πιστεύω ότι η Ξάνθη, κατά την άποψή μου, θα βοηθήσει την Τρίπολη να πάρει το, να τσιμπήσει το βαθμό. Γιατί είναι αδιάφορη του. Η Ξάνθη έχει να κερδίσει όλο εκεί πέρα. Όλο εκεί εκεί. Δεν είπαμε όμω, δεν έδωσε το καλύτερο μάτι. Γκολ, γκολ έδωσα. Ξάνθη Αστέρας Τρίπολης. Συμφωνούμε κύριε Δεμερτζή. 0-1 ο Λάρσον. Εγώ λέω 0-1 ο Ματέο, αλλά. Εγώ λέω 0-1 ο Βούκοβιτς. Θα μου φάρει ο Βούκοβιτς. Στα φιλάρια απόψε για μπουκάλι λέει.
Ή βάλει και στον γκολ με εξηγήσει τον γκολ. Ο Δεμερτζή λέει 0-1 με γκολ του Λάρσον. Χριστάρα. Ποιο πάνε το Μάρκε, καλύτερο Μάρκε. Θα δείξει. Θα το πιστεύω πολύ. Λοιπόν, εγώ λέω. Οι περισσότερε κοπέλε που έχουν μπει στο live να υπενθυμίσω είναι ο Ολυμπιακό. Α, όλα είναι Ολυμπιακό. Είναι Ολυμπιακό. Ναι, μπορούν να σχολιάσουν το match. Και άμα είναι από τα τρίκαρα, ξέρω εγώ και όπου παίρνουν Θεσσαλονίκη, τροπεζάκι είναι το πέρα και άμα και το κέτια. Εγώ βάζω σπορτ το Μαρκίς Κάσπερ, έτσι είναι η λέγεια. Μαρκίς Κάσπερ και όλα τα άλλα. Μια ανακεφαλαίωση, γκολ, 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 εγώ το ξέρω. Και πολύ σκέλα να το δίνεις ακριβές σκορ. Ο Κοφίδης. Πάνω. Και ποιο λες τώρα. Σαν δεστέρα Τρίπολης. Όχι, εδώ παιδιά, ναι. Εγώ εμένα το βάλω, αυτός γκολ, τελικό. Χι τελικό, παιδιά. Θα πήγαινε κοντά στο 0-0, αλλά ο Αστέρας είναι επιθετική ομάδα και πιστεύω θα σκοράρει. 2-1 για την Ξάνθη. Πολύ ωραίο μάτσο αυτό. Να, αυτό που είπε ο Νίκος. Ωραίος. Πάμε. Τι είπα το επόμενο. Λάρισα Λεβαδιακός. Εδώ σας το είχαμε πει αυτό τι θα γίνει. Εντάξει, αυτό το μάτσο εγώ σε αυτούς που παίζουν ειδικά στοιχήματα θα το παίξουν κάρτες και πλάγι around. Εντάξει. Αλλά κάρτες. Σαν αποτέλεσμα τι το δίνει. Σαν αποτέλεσμα θα το δώσω 2-1. Για τη Λάρισα, ε. Λοιπόν. Εγώ θα το πω, αυτό είναι πολύ δύσκολο μάτς, θα χτυπήσει την παιδιά, παιδιά. Έχει φτάσει. Άμα και δεις πρέπει να τυλάσει. Τυλάσει όπως λέγεται. Και έχει τυλάσει αυτό είναι το θέμα. Με ναργείς και. Εγώ παιδιά, αυτό το μάτς επίσης από χ. Από κρυβές σκορ 1-1. Ένα-ένα. Θα σκοράρει και ο Λεβαδιακός και η Λάρισα. Ο Πολίτης 1-1. 1-1. Δεν θα κερδίσει η Λάρισα. Ο Λεβαδιακός θα κλειστεί πάρα πολύ. Άμα πούμε ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα στεναχωρηθεί ο Πάνος και δεν θέλω, λέει. Δεν μας αφορά αυτό. Ιδιαίτερες συμπάθειες βλέπω, αλλά δεν θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Νίκο, για πες μου λίγο. Για πες μου λίγο. Θα κερδίσει ο Άρης. Ο μελός του Λεβαδιακού. Λάρισα Λεβαδιακός. 0-1. 0-1 για τον Λεβαδιακό. Εντάξει, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο παίζεται, παιδιά. Δεν. Εγώ ακριβές σκορ, Λάρισα με Λεβαδιακό χ, θα σας πω 0-0. 0-0. Και περνάμε σε ένα ματς κομβικής σημασίας για τον Όφη, ο οποίος ταξιδεύει στη Ριζούπολη με μοναδικό στόχο το διπλό. Ένας Απόλλωνος Μύρνης ο οποίος πραγματικά δεν έχει πέσει, δεν έχει υποβεβαστεί ακόμα. Αλλά στις επόμενες διαγωνιστικές έχει. Όχι, στην επόμενη, άμα χάσει και τώρα υποβιβάζει οριστικά. Για την τιμή των όπλων θα παίξει. Έλα, έπεσε, χάσει τώρα. Όχι, είναι πως είναι μια ευκαιρία του Όφη. Είναι ευκαιρία του Όφη να πάρει το τρίποντο και να ελπίζει. Εντάξει, ακόμα ελπίζει είναι νωρίς. Αλλά άμα χάσει και σε αυτό το μάτς, πιστεύω ότι μένει αρκετά μακριά από το μεγάλο στόχο φέτος της παραμονής Super League. Γίνε πάω και δεν θα χάσει, Χριστίνα. Λοιπόν, Απόλλωνος Μύρνης Όφη στο no goal. Στο διπλό. Διπλό και no goal. Πολύ καλή η αξία. Σίγουρα τρεις μονάδες. Διπλό και no goal. Εντάξει. Δεν βάζω εγώ. Συνορίσκω όμως. Ανώ. Αποτέλεσμα πλέον. Λοιπόν. Για τι παιχνίδι. Απόλλωνος Μύρνης. Απόλλωνος Μύρνης. Όφη. Όφη. Εγώ παιδιά λέω διπλό τελικό. Διπλό τελικό. Διπλό τελικό. Χιμίχρονο διπλό τελικό. Διπλή ευκαιρία. Χιμίχρονο διπλό τελικό. Πιστεύω ο Όφη θα πάρει μια βαθιά ανάσα μέσα στη Ριζούπολη. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα είναι η ανάσα που θα τον σώσει. Πιστεύω θα υποβιβαστεί είτε για το στημένο είτε μαθηματικά θα υποβιβαστεί. Είτε αγωνιστικά. Ναι, είτε αγωνιστικά ρε παιδί μου. Απλά. Δεν. Απλά επειδή είναι και διαλυμένος και ο Απόλλων και δεν έχει κάποιο κίνητρο να παίξει γιατί μου έχει χαθεί σχεδόν. Ναι. Πιστεύω ότι θα μπει στα σκοράρι. Δεν μπορώ να δώσω όμως ακριβές σκόρ, η αλήθεια είναι. Εγώ βρε παιδιά, αυτό που κοιμήθηκε ο Θεός, πραγματικά πώς πήρε διπλό μέσα στην Πανιόνι, το πιστεύω. 2-1 θα έρθει. Εσύ 2-1 βάζεις. Απόλλων θα κερδίσει. Θα κερδίσει 2-1. Ακριβές σκόρ 2-1. Εγώ παιδιά θα το βάλω διπλό για τον Όφη, θα το λέω, αλλά η εκπλήξη ο Θεός μπορεί να κινηθεί και να κερδίσει ο Απόλλων Μύρνης. Το βάζω. Μήπω πιστεύει ότι θα κινηθεί. Αυτό θα γίνει. Εγώ το βάζω ακριβώς χρόνο να σου πω την αλήθεια 0-1. Με 0-2. Όχι, συμφωνεί με τον Λογκόλ και τον Διπλό. Ναι, ναι. Χριστίνα, θα τον κάνω εγώ ο Άρης. Θα τον κάνω Αργιανό. Χριστίνα, από πού είναι αυτό το Λογκόλ. Χριστίνα, νομίζω ότι θα σου και εδώ. Αλλά ποιο είναι η Χριστίνα. Από την Κέρκυρα, η Κέρκυρα, Κέρκυρα. Όλα. Η κόλα του Κέρκυρα. Λοιπόν, α την Κέρκυρα τώρα. Η NBA θα πει.
Πάμε στο πλάνο. Η Στέλλα λέει. Τι να δούμε. Λέει ο τρίτο τελικά λέει. Είναι killer. Μπορεί άλλα τρία μάτσι είναι. Άλλα τρία μάτσι. Λαμία πας Ιωαννίνων. Δεν πάμε καλά σε NBA Lakers. Λαμία πας Γιάννενα. Πας Γιάννενα. Περιμένουμε πως είναι. Εγώ το μάτσι αυτό. Πολλές σου πάλι. Πολλές σου πάλι. Πολλές σου πάλι. Πας Ιωαννίνων μέσα στη Λαμία. Πολύ καλή η απόδοση θα δίνει. Πόσο? Σαν βόμβα το δίνω διπλό. Άπες, στο 1-2. Ένα-δύο. Ένα-δύο. Το χτύπησε η Λαμία για ένα-δύο. Είμαι σίγουρος. Παιδιά, εγώ. Να σας πω κάτι, συγγνώμη για πρώτο. Η Λαμία έχει σωθεί. Τα Γιάννα καίγονται. Λογικό να το βάλεις. 0-0. 0-0. Νίκος. Νίκος. Πάνω. Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι δεν θα κερδίσει η Λαμία. Λευκή ισοπαλία, λευκή. Επιμένω στις ισοπαλίες. Είναι οι αγωνιστικοί που θα γίνουν περισσότερες ισοπαλίες. Να το θυμάστε αυτό. Άρα πόσο ρίχνεις, 0-0. Να τραγουδήσω. Χι τελικό. Απλά χι τελικό. Να τραγουδήσω κοφή στο Κέρκυρα, Κέρκυρα με το ποντικόνι. Χι τελικό. Πάει το δυο μας το κρεμό. Το νιούτο όμως. Όχι ρε Δέσποινα. Όχι, δεν κάνεις κανένα. Όχι ρε Δέσποινα, δηλαδή να ματζώσαν το μαγαζό. Δέσποινα, εντάξει. Ο Πάνος του έδωσε χι, μη έχουν χι τελικό. Και μια τζαμαρία θα. Άμα μπεις Δέσποινα στο YouTube. Μυρίζεις Δέσποινα. Στο YouTube είναι ανεβασμένο Δέσποινα. Λαμία για μένα. Γράψε κοφίδι στο YouTube. Διπλό το βάλω. Λιώμασε κρεμό Παντελίδης. Το έχω ήδη ανεβάσει στο κύριο τραγουδάει. Θα είναι παντελικός. Λοιπόν. Αλλά όχι τώρα στο μαγαζί. Πανετολικός Πανιόνιος. Δευτεριά, Δευτέρα πες. Ας σου πες τον ντέρμπι ρε μαλάκα. Να δούμε τον ντέρμπι. Πανετολικός Πανιόνιος. Μισό. Ναι. Καθαρό σκορ για τον Πανετολικό πιστεύω. Στο 2-0. 2-0 κι εγώ. Παιδιά, να Δευτέρα είναι ο μάτς. Θα δώσω ένα στατιστικό για τον Πανατολικό, μπορώ. Ναι. Όποτε παίζει εκτός έδρας, όταν δέχεται γκολ δεν μπορεί να το γυρίσει. Πανιόνιος. Ναι, όχι Πανιόνιος, ο Πανατολικός. Ο Πανατολικός παίζει στην έδρα όμως τώρα. Ναι. Α, ναι, sorry, εντάξει. Όταν δέχεται πρώτο μόνο. Καλώς ήρθες. Όπως και με τον Παναθηναϊκό που φτιάχνει. Γεια σου, Στέλλα. Εσύ το έδωσες. 2-0 καθαρό σκορ για το Πανατολικό. Απέναντι σε μια. Στέλλα, εσύ έχει να πει το τρίπλο αυτόν εδώ. Για πες. Στέλλα, θέλω άποψη. Αχ, Προστανίδου. 7 λάθος για δεύτερη εθνική πάει, να δεις μας. Νίκο, τι είπα το λίγο. Ο Νίκος ο άλλος έδωσε Πανατολικός Πανιόνιος 2-0 τελικό. Και εσύ, ο Ραπανάρα, πώς το δίνεις. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι αυτό το μάτς θα έχει διπλό. Γιατί ο Πανιόνιος ακόμα δεν έχει σωθεί βαθμολογικά. Δεν έχει σωθεί μαθηματικά. Πιστεύεις με Ουράλ Καμαρά. Και Παναγιώτη Κόρμπο μπορεί. Ουμάρ. Ναι. Ένα κίνητρο είναι ήταν στο Περιστέρι στην Αθήνα. Τώρα για τον Πανιόνιο. Θα είναι βόμβα αυτό που λες. Είναι βόμβα. Διπλό. Εγώ το δίνω έτσι. Εγώ δεν είδα το μάτς. Υπάρχει όμω να βγει διπλό. Ο Πανετολικός αν κερδίσει. Φέρω σοκολατάκια. Αν νικήσει ο Πανετολικός και χάσει ο Παναθηναϊκός. Πέφτει ο Παναθηναϊκός. Κάνει φταίει η Δέσποινα, ούτε 100 προβολές δεν έχει να ξέρει. Θέμα μετά για την πέμπτη. Άμα λες το βίντεο, ούτε 100 προβολές δεν έχει. Κάτι φταίει. Να ρωτήσω κάτι. Εγώ δεν είδα το μάτι τώρα την Κυριακή. Αυτό που έγινε ατρόμητο σου. Γιατί. Αλλά πώς έχασε 3-0 κατεβασμένα τα. Τέλο πάντων, άσο και με 2,5 φτάσαμε να πούμε. Περίμενε, δεν είπαμε και τον τέμπο. Εσύ πώς το δίνεις. Διπλό. Διπλό, δεν βάζει σκορ. Διπλό, απλά διπλό τελικό. Διπλό για τον Πανιόνιο πιστεύω. Εγώ πιστεύω 1-1. Διπλό τελικό εγώ. Και πάμε στον τέμπι, παιδιά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Εδώ θα πέσουν οι μανούλες. Εγώ παιδιά, άσο τελικό. Δεν θα βάλω ρίσκο σε αυτό το μάτς. Άσο τελικό απλά. Άσο τελικό. Πιστεύω η ΑΕΚ θα καθαρίσει το παιχνίδι εύκολα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Εσύ το μάσο δίνεις. 1-0 το δίνω. Περίμενε πάνω στους πολίτες. Άσο. Ένα θα και ο Νίκος. Ο Νίκος ένα δίνει ισοπαλία όπως προείπα με τον γκολ. Πολύ καλό. Σίγουρα δύο μονάδες σίγουρα γκολ. Με αυτή την εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Γκολ και ισοπαλία. Γκολ και χ, προσφέρεται πολύ καλά και από το στοίχημα και από τον ΟΠΑΠ. Τι παίρνει. Μήκος 1-0 είπε. Ναι. 1-0. Και θα πω και εγώ την άποψή μου σε αυτό. Ένα τέτοιο. Εγώ πιστεύω παιδιά 3-0. Η ΑΕΚ. Πανηγυρικά. Πανηγυρικά. Σωτήρη λίγο λογική να υπάρχει. Ποιος θα βάλει. Λιβάγια.
δεν ξέρω. Μήπως θα βάλει ο Κρίζης. Άμα βγει 3-0, μάτι παγιά εδώ πέρα είμαστε με τα παιδιά και το κοινό εδώ που μας βλέπει. Σου πάνε σοκολατέ. Όχι, θα ανοίξω το μπουκάλι, ρε φίλε. Θα ανοίξω το μπουκάλι, άμα βγει 3-0, θα βγω εδώ με. Και θα πετύχει το σκόρ και θα κεράσει. Εντάξει, δεν μπορεί να βγει το σκόρ. Είπαμε και τα αποτελέσματα. Θα βγει 3-0. Με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Για μια ακόμα Sport Killer. Μια ακόμα εβδομάδα μαζί σας, Sport Killer. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πάλι εδώ να συζητήσουμε τα πάντα, ό,τι συζητήσαμε και σήμερα και γενικά τις προηγούμενες φορές. Να συμπληρώσω κάτι. Το λόγο ο Νίκος. Να συμπληρώσω κάτι. Να κλείσουμε όμως σύντομα γιατί περνάει και η ώρα. Εντάξει, ένα λεπτό θα κάνω. Λίγο να συμπληρώσω κάτι, να πω ότι έχουμε κανάλι. Σε λίγο θα ανεβαίνουν αυτές τις εκπομπές και στο YouTube. Όποιος δεν μπορέσει να τα παρακολουθήσει είτε στο Facebook, ξέρω εγώ, είτε live. Είτε αργότερα, να τα βλέπεις και στο YouTube. Να κάνετε ένα subscribe εκεί πέρα, να μας πείτε την άποψή σας. Σύντομα. Σύντομα και στο YouTube. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, 12 Μαρτίου, στις 5. Γεια σας. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Χορηγός εκπομπής Volcano Cafe Bar. Να είστε καλά μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε. Και θα μάθουμε... Και μακάρι να δούμε ένα όμορφο ποδόσφαιρο και σε Champions League, Europa League. Και το προσεχή Σαββατοκύριακο. Με αυτά και με αυτά, καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.